προβλέψιμη προφανώς, εντάξει. Πιστεύω το κομμάτι αυτό σήμερα θα το παίξουν ακόμη και σταθμοί στην Τουρκία που παίζουν μόνο τοπικά κομμάτια από τα βάθη της Ανατολίας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και υπάρχει μια γυναίκα μου στέλνει τώρα μήνυμα, λέει μπες δυναμικά. Αυτό ήθελα να σου πω, ωραία Σλάμα. Μπες δυναμικά. Αν ήταν Παρασκευή. Ναι. Βάλε λέει γούμα, ρε φίλε. Γιατί όλες οι γυναίκες του κόσμου πρέπει να είναι LA γούμα. Άντε, φίλε. Πέτα, LA γούμα. Ναι, αλλά πρέπει φίλε να κάνουμε ησυχία. Η εισαγωγή είναι εντάξει. Ναι. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όχι, μου λέει, το χαλάσω τώρα, σαν παίξει αυτό το κομμάτι. Μου λέει, μπες. Καθόλου τεράστιο. Ναι. Μπες δυναμικά, ναι. θα ακούω, ειδικά στην εισαγωγή στο αυτοκίνητο. Ξέρεις, λέω, το κομμάτι αυτό, μωρέ. Εντάξει, το κομμάτι που είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό. Well, well. Από τον μεγάλο, από το μεγάλο Γιάννη. Τον αξεπέραστο ένα και μοναδικό Γιάννη. Αφιερωμένο τονίζω στις γυναίκες όλου του κόσμου και φυσικά λίγο παραπάνω αφιερωμένο στις γυναίκες της καρδιάς μας και στις γυναίκες που είναι εδώ στις επάλξεις της Τρόικας κάθε πρωί Δευτέρα στο Παρασκευή 10 με 12 ακόμη και αν δεν εμφανίζονται ποτέ SMS-ικά ή τηλεφωνικά. Να είστε καλά, εμείς προσωπικά σας θυμάμαι και σας γιορτάζουμε κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, ωραία, στο fade out του κομματιού, εδώ είμαστε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Απίστευτη κίνηση, είναι λογικό, γιατί πάρα πολύ απλά, πολλοί κόσμος ήδη την κοπανάει ή θέλει σήμερα να τελειώσει τις δουλειές του νωρίτερα για να την κοπανίσει και να το κάνει στην ουσία τριήμερο, καθώς τη Δευτέρα, για τους περισσότερους νομίζω, είναι αργία και για μας. Μην περιμένετε εκπομπές τη Δευτέρα. Έτσι, ναι. Λέει Πάτρα είναι παγκόσμιο ρεκόρ αφίξεων στην Πάτρα τα τελευταία χρόνια. Από κόσμο, ρε παιδί μου, θα πάει στην Πάτρα για το καρναβάλι. Την Κυριακή. Φίλε! Είναι η κρίση, Ξέρεις τι πήγα να σου πω. Τι περιμένεις. Αυτό. Πήγα, πήγα να σου πω, ειλικρινά. Ναι, δεν πήγε το μυαλό σου. Πήγα να σου πω τώρα. Ναι. Τι βλα, αυτό που κολλάει τώρα πλέον. Ναι, η Πάτρα, είδες. Ρεκόρ, ναι, ρε. Φαντάζομαι τι γίνεται. Ναι. Είναι η κρίση που το, τους έχει καθαρίσει όλους ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Ναι, πολλά, λοιπόν, έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Σωτήρη, άστο να το ακούσει όλο από την αρχή, όπως θέλει ο Παναγιώτης. Να μην το χάσουμε. Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη, έχουμε ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής μαζί μας. Ο Σωτήρης πλέον για μένα πρέπει να πάρει το σχεδόν μου το βράδυ. Τον χαρακτηρισμό διαχειριστής χρόνου. Πραγματικά παραδίδει μαθήματα, ειδικά τελευταίες δύο εβδομάδες, σε διαχείριση χρόνου ομιλίας ακροατών. Και με βαριά καρδιά του κόβει. Και το εννοώ. Ειδικά τον Ανδρέα από τον Bronx, του αφήνει άπλο το χρόνο. Να μπει λεπτό, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 του Μάρτη. Σωτήριο 2019, δεν υπάρχει καμία γιορτή τρελή, σημαντική κάτι, μουρλά. Από ό,τι είδα, Ερμού είναι. Του Ερμού του Ομολογητού, Ερμού Αποστόλου, κάτι ξέρω. Οπότε, κανονικά, σήμερα εδώ η γειτονική μας αγαπημένη Ερμού, που έχει, είναι κομμάτι της Πασσαλονίκης, με υπέροχα πασαλάκια, πρέπει να φωταγωγηθεί μετά τις 7-7.30. Κλείσε το σταθμό, κλείσε το σταθμό. Διάβασα το μήνυμα και κλείσε το σταθμό. Τέλος, πάει, ελεγούμε, το κόβουμε, φεύγουμε, πάει ο Λίμπερο, έκλεισε. Τέλος. Αλλάζει, αλλάζει η συχνότητα. Όχι, όχι, η συχνότητα τέλος πάντων υπάρχει κάποιος άλλος σταθμός. Δεν υπάρχουμε εμείς. Τέλος. Διάβασα. Γαζέλες. Λοιπόν, παιδιά, μας ξεπαρθενιάζει. Μας ξεπαρθενιάζει SMS-ικά ο 151. Ο 151 είχε στείλει πριν δύο μέρες μήνυμα, δύο-τρεις μέρες, το έχει καθιερώσει τώρα. Που λέει πάντα καλημέρα από το πανέμορφο και παραθαλάσσιο Κιλκής. Αν το δεχτήκαμε, σήμερα, αυτό, αν το δεχτήκαμε αυτό. Σήμερα το πηγαίνει 35.000 βήματα παραπέρα. Κατάπιαμε. Τώρα άνοιξε το μικρόφωνο, τέλεια. Ναι. Τώρα άνοιξε. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι, όσοι οδηγείτε και όσες οδηγείτε, προσδεθείτε με το μήνυμα του 151. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη, ηλιόλουστη, παραθαλάσσια και γεμάτη από θηλυκές γαζέλες Αξιούπολη Κιλκής. Φίλε, δεν μπαίνεις του μπαλά, ξέρεις εσύ. Το πάμε παοκάρα στο τέλος, εντάξει. Άστο, φίλε, δεν μπαίνεις. Το διαβάζουμε άλλη μια φορά. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη, ηλιόλουστη, παραθαλάσσια και γεμάτη από θηλυκές γαζέλες Αξιούπολη Κιλκής. Στέλνουμε την αγάπη μας, ναι, και το σεβασμό μας. Βέβαια. Στις θηλυκές γαζέλες της Αξιούπολης Κιλκής. Αν μπορεί έστω μία να έρθει να τη δούμε. Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο. Δεν θέλουμε χαμηλοκόλα γαζέλα, θέλουμε κανονική γαζελίτσα. Αν μπορεί έστω μία να έρθει, ρε παιδί μου. Είμαστε στο κέντρο της πόλης, στο παλιό ιστορικό κέντρο, λατρεμένο, για μένα το πιο ωραίο κομμάτι της πόλης είναι αυτό. Εντελώς τελείως downtown, Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο, μία έστω θηλυκή γαζέλα από την Αξιούπολη,
Ας κάνει μύτη. Ας κάσει μύτη εδώ πέρα. Κάνεις κασιά. Στον έκτο όροφο είμαστε. Ναι. Χτυπάς, ανοίγει η Μαριλής. Χτυπάς και την πόρτα, ναι, την προήσω του θαλάμου. Λες γαζέρα και μπαίνεις. Έτσι. Θα σου ανοίξει ευγενικά ο Σωτήρης. Θα το καταλάβουμε κιόλας. Έτσι. Θα ανοίξει ευγενικά ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Θηλυκή γαζέλα από την Αξιούπολη του Κιλκής. Φίλε, φαντάζεται τι πάγω Μάρθα Μαρού. Να φύγουμε από εδώ πέρα μετά την εκπομπή. Πάμε, πάμε για καφέ, ρε φίλε, στην Αξιούπολη. Και να πούμε, να σταματήσουμε στον πρώτο που θα συναντήσουμε. Ρε, φίλε, πού κλείνουν εδώ πέρα οι γαζέλες. Να σου πει εκεί πέρα, φίλε, Μαυρογιάννη με Μακρομιχάλη στο 15. Εκεί πέρα έχει καφετέρι. Και να γεμάτο γαζέλες, φίλε. Πώς θα νιώσει. Έτσι. Ναι. Ναι. Σκυμμένα μου, τότε πίσω. Καλημερίζουμε Άννα. Καλημερίζουμε Άννα, American Woman, που ξεκίνησε τη μέρα με, με James Brown και It is a Man's World. Μπορεί αργότερα να τα ακούσουμε. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας τη Γεωργία που μας στηρίζει. Άλλο κορτσούδι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε τους διαγωνισμούς και μπαίνουμε με το κομμάτι, ναι, για να μην χαθεί η εισαγωγή, γιατί έχει δίκιο ο Παπαδόπουλας. Έτσι είναι. Λοιπόν, δίνουμε δύο. Το έχεις ακούσει ποτέ από ελληνικό γκρουπ να το παίζουν? Ούκο λίγες φορές, αλλά δεν υπάρχει δισκογραφημένο. Ναι. Σαν cover band, δηλαδή, ναι. Σου έχει κάνει εντύπωση όπως το Μισιρλού, ας πούμε. Τέτοια... Όπως το Μισιρλού, σου έχει κάνει εντύπωση. Όχι, από το... Last Drive. Το LA Woman... Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν μ' αρέσουν οι Doors. Πρώτον. Πρώτον. Δεν μ' αρέσουν οι Doors. Άρχισαμε. Γυρνάει κόντρα. Αλλά εκτιμώ ανελέητα την προσφορά τους. Ναι. Δηλαδή άλλαξαν ήχο, άλλαξαν πράγμα. Ναι. Υποκλίνομαι. Στην καρδιά μου δεν μπήκανε ποτέ. Ποτέ. Το κομμάτι το έχω ακούσει από ελληνικά γκρουπ, χωρίς από κάτι ιδιαίτερο. Αμάν, τι, ναι, παίζει, πώς το κάνανε. Ναι. Τώρα ξέρω να το έχω ξεχάσει. Ναι. Φιλή, εγώ γίνει εκπληκτική. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, οι Doors άλλαξαν τα πάντα. Ναι. Ισού είναι παππούδες του New Wave. Ο Βαγγέλη με είχε πει. Του New Wave ήχο. Το Morrison. Ναι. Ναι. Ωραία, πες τη δυνατότητα. Λοιπόν, ωραία. Δύο εισιτήρια για το Άρης Κολοσσός Ρόδου αύριο στις 5 και 4 στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της καρδιάς της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο της πόλης, δύο εισιτηριάκια, Άρης Κολοσσός, και δίνουμε και πέντε μονές προσκλήσεις για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο πηγαίνει σφεράτα με τρελά sold out στις περισσότερες τουλάχιστον προβολές. Μπορείς να πας από σήμερα έως και την Κυριακή και να δεις όποια ταινία θέλεις. Την Κυριακή τελειώνει, εκτός φυσικά από την τελετή λήξης. Οπότε, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Φεστιβάλ ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Μία καλημέρα ή κάτι σχετικό, τέλος πάντων, ένα θέμα, ένα σχόλιο, είναι υπερπολίτημα. Με αφορμή μια ταινία που είδα χθες για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Γεμάτη κιόλας από γαζέλες. Όχι απλά έχει γαζέλες, γεμάτη. Φίλε, κάθε του λέξη είναι αριστούργημα. Με αφορμή μια ταινία που είδα πέψε για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Μην το κάψω, λέω, από τη μια, αλλά από την άλλη κάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί μας λέω πολύ γυμνούς. Πάρα πολύ γυμνούς σήμερα. Φερέφωνο των Αμερικάνων. Βασικά είναι η πρώτη μέρα που δεν ούτε καν έχω, δεν έχω γράψει καν το κλασικό φύλλο της μέρας. Τίποτα. Ούτε ημερομηνίες, τίποτα. Ούτε γιορτές, τίποτα. Δεν έχω γιορτές. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, άντε, πάμε από την αρχή. LA Woman στις γαζέλες του LA και της ευρύτερης περιοχής της Καλιφόρνιας, αλλά πιο ειδικά αφιερωμένο στις γαζέλες από την Αξιούπολη Κιλκής. Το κόβω σήμερα απλά να ακούμε τραγουδάκια, τίποτε άλλο, παιδιά. Δεν σας βλέπω και εσάς. Με εξαίρεση τον 151 εδώ πέρα, το Παοκτσί από την Αξιούπολη. Ναι. Καλημέρα από τα όμορφα Γιαννιτσάρε, Γεωργία. Τα όμορφα Γιαννιτσάρε, η Γεωργία. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Γαζέλες θηλυκές από Αξιούπολη Κιλκής, όμορφα Γιαννιτσά. Θα λιποθυμίσουμε, δεν θα τα αντέξουμε. Το άλλο το ξεκίνησε στο Σοχό εκεί πέρα που λίγες, το πάρτι που έχει. Μια εβδομάδα, 10 μέρες που κρατάει με τις κουδούνες. Τρελός αίρεση, τώρα. Χαμός γίνεται. Τώρα. Ένα δρομολό είδα πάντα. Εννοείται. Ένας να πει από τη Θεσσαλονίκη να πει. Μόνο που τα βλέπω τρελαίνομαι. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Γιατί αυτές τις μέρες είμαι γενικά σε τρυπάκι φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και δεν ασχολήθηκα με το να δώσουμε χαλβά δώρο σήμερα. Νιώθω λίγο άσχημα. Πρέπει να είχα δώσει 2 ή 3 χρονιές συνεχόμενες εδώ στο Λίμπερο. Από τον φίλο τον Χαΐτογλου, ναι, τον Χαΐτογλου Junior, ναι, τον γιο, ναι, ο οποίος πλέον αυτός έχει αναλάβει και κάνει τα κουμάντα, μακεδονικό χαλβά. Τώρα το. Και θα μου πει τι το λες, φίλε, ζητά συγγνώμη αφού δεν το κάνεις, δεν δίνεις. Παίρνεις με γεύσεις. Δεν... εγώ πεθαίνω. Ναι. Σωτήρη, κλασικό, σου αρέσει ο χαλβάς? Είσαι κλασικός, έτσι. Άρρωστος, ναι, άρρωστος, ναι. Πεθαίνω για βανίλια. Σουσάμι έχει πάνω. Και κακάο μου αρέσει. Πρώτη επιλογή βανίλια. Να λιώνει, πεθαίνω για βανίλια. Μετά κακάο. Δεν θέλω μέσα
Καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα και τέτοια. Δεν τα μπορώ αυτά. Κακάο σοκολατούχο. Κακάο. Κακάο. Κακάο το λες. Σοκολατούχο είναι το γάλα, βρε. Ναι, σωστά. Ναι. Σε αρέσει ο χαλβάς δηλαδή. Έχει αγοράσει χαλβά απ' έξω. Και σε μυγδάλι πεθαίνω. Αλήθεια, δηλαδή πήγες και αγόρασες χαλβά. Τι να κάνει, να φτιάξει μου, τι του λες τώρα, τι ερώτηση έκανες εσύ. Δηλαδή, καθώ σπίτι μου είχε μεσαμάρε, γαμώ το να βγω έξω να πάρω χαλβά. Α, τα μίνι, α, σε σακουλάκι τα κομμάτια που είναι πολύ μικρά, τα μίνι. Τι κοκκινιστή, δεν τροπή, εντάξει, αρέσει το κατάλαβα. Εγώ παίρνω αυτά τα του ενός ευρώ σωτήρι. Ενώ στα σούπερ μάρκετ που έχουν 90 λεπτά, 85, 88 εκεί είναι. Φιλέ, 2-3 στον δρόμο μαζί με. Πήγε στο σούπερ μάρκετ δηλαδή και πήρε μόνο χαλβά ή πήρε άλλα πράγματα, είπε να πάρω και χαλβά. Πότε ρε τώρα. Γενικά, θα πάω τώρα, θα πάω σήμερα αργότερα. Ναι, δεν πήγα τώρα. Μόνο και χαλβά. Καλά ρε φίλε, αν θέλω, αν μου λείπει και τυρί, θα πάρω και τυρί. Τι είπες το κεφέτα, τι είπες τώρα. Έχεις στο μυαλό μου το χαλβά να πάρω. Αν μου λείπει σαμπουάν, να πάρω και σαμπουάν. Πάρε και σαμπουάν, εγώ δεν σου λέω μου ηλουστείς, αλλά χαλβά θα φάω. Το λατρεύω θα φάω. Δηλαδή αν μου πεις τώρα το τριήμερο, να φάω 2 κιλά χαλβά βανίλια. Παλαβώσεις. Για πλάκα. Είδα, πήρα χθες από γνωστή αλυσίδα μαγαζιών της πόλης. Που έχουν ξηρούς καρπούς και είναι 2-3 εδώ στη γειτονιά μας βασικά. Σταφίδες, τι πήρα. Πήρα χαλβαδάκια, βανίλια, με επικάλυψη, σοκολάτα κουβερτούρα. Αχ, μην το λες, σε παρακαλώ, σταμάτα, τρέχουν τα ζαλάκια μου. Ω, πώς θα το δυσκολέψα, πώς θα θέλω. Είσαι βλάκα. Καλά, γόρι, για σένα, άκου να σου πω λίγο. Άκου να σου πω. Για σένα μου ζήτησα παοξίδες. Χαλβά, χαλβά. Δεν κοροϊδεύω. Για κάποιους παοξίδες θα μιλήσω όταν τελειώσει η χρονιά. Για κάποιους παοξίδες θα μιλήσω όταν τελειώσει η χρονιά. Ωραία. Για σένα μου. Δεν υπάρχει παοκόμετρο σε μένα, αλλά μερικά πράγματα με θυμώνουν. Πάρα πολύ. Να περάσει και ο τελικός κυπέλλου και μετά. Μην κάνουμε κακό. Λαμία Τρόμητος. Τι? Λαμία Τρόμητος. Λαμία Τρόμητος. Ναι, εντάξει, ωραία. Για σένα μου έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές παοξίδες. Στο έχω πει. Στο ναι, το έχω πει κάθε φορά. Όταν πάει να μιλήσει, λέει για φαγητό, ναι. Ακόβε τον άστο. Εντάξει, δεν πειράζει. Κόβε τον. Στην ουσία εσύ προσβάλλει τον ΠΑΟΚ. Χάλβα μπόι. Όταν μιλά για εσύ για φαγητό, προσβάλλει τον ΠΑΟΚ. Καλά, ρε. Τόσο μα τόσο απλά. Και τι τρως, ρε φίλε. Λαγάλα, λαγάλα, δεν βάζει. Λαγάνα. Μπορώ να φάω πέντε. Πέντε λαγάνε. Λαγάνε βασικά. Ξέρω, ένα μαγαζί είναι μόνο. Εγώ μόνο το από πάνω έτρωγα. Να ρωτήσω. Το κάτω πετούσε. Να ρωτήσω. Τι? Δεν τι έκανε, φίλε. Ξέξινε στο σουσάμι. Ξέξινε, ρε φίλε, έτσι. Θα πει και δεν πήρε κουλούρι. Λοιπόν, θέλουμε να μα πείτε μαγαζιά που ξέρετε. Και, α, περίμενε και έχει το άλλο το κίνητο, το κόκκινο, το ροζ, πώ το λένε. Ταραμά. Πω, ταραμά. Φίλε. Λοιπόν, θέλουμε να μα πείτε. Θέλουμε να μα πείτε. Τρισάφλια. Θέλουμε να μα πείτε μαγαζιά με θεϊκή λαγάνα. Και κυρίως ναι. Μαγαζιά ναι. Που φτιάχνουν λαγάνα, που βγάζουν λαγάνα όλο το χρόνο. Α. Μόνο ένα ξέρω εγώ. Μόνο ένα. Στείλτε εδώ στην εσεμιέρα. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Μαγαζιά που βγάζουν λαγάνα, φούρνους που βγάζουν λαγάνα όλο το χρόνο. Εγώ ξέρω μόνο ένα. Μόνο ένα. Και έχω πάει, είχα πάει και αν δεν κάνω λάθος, τελευταία είχα πάει... Τέλη άνοιξη, αρχή καλοκαιριού. Έχω την εντύπωση, Μάριο, ότι υπάρχουν πολλά πλέον αρτοπία που βγάζουν λαγάνες κάθε μέρα. Λάθος κάνεις. Πού είναι τα πολλά? Εγώ ξέρω ένα σίγουρα. Στη γειτονιά μου 800 εγώ έχει. Ξέρω ένα σίγουρα. Ωραία, άστο να μας πει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άστο. Άστο. Θέματα δεν έχουμε σήμερα. Άστο. Μην τα σκοτώνεις. Άστο. Είμαστε σήμερα και μην είδε. Δηλαδή έχει πάει, ας πούμε, σε αρτοπίο και λες, άμα αν ήθελα να πάρω λαγάνα και δεν είχε. Πού είσαι, σε απλή καθημερινή. Ναι, απλή καθημερινή. Για να μην σε κουράζω. Από το σπίτι μου σε ακτίνα. Σε ακτίνα. 300 μέτρων ναι. Υπάρχουν 15 φούρνοι. Ναι. Καλά, και βάζει... που δεν υπάρχουν τώρα. Εντάξει. Ένα, κανένα. Στη γειτονιά σου, α πούμε, εγώ ξέρω ναι. Για πλάκα ξέρω ότι τρει-τέσσερι. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν κάνει κανείς. Κανείς. Δεν λέω καθαρά Δευτέρα. Ναι. 10 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, χθες. Ναι. Χθες. Δεν είχαν. Απρίλιο. Δεν είχαν. Ναι. Ούτε για πλάκα, αγόρι. Ένα ξέρω εγώ σου λέω. Ένα ξέρω εγώ. Μήπως βγάζουν λίγες και τελειώνουν και όταν πάσεις και δεν έχει. Καμία σχέση, άστο. Άστο, το έχω ψάχνει, έχω ρωτήσει, ρε φίλε. Ναι, ναι εννοείται. Ας βγάζει και ας βγάζει πέντε, ας πούμε. Mm. Δηλαδή αρχές Ιουνίου να βγάλει πέντε λαγάνες έτσι τη μέρα. Mm. Εννοείται. Θα του πω κράτησέ μου. Ταραμά. Δεν βγάζουν. Ταραμά θα φας. Ταραμά σε φίλε, πλάκα-πλάκα. Μου σιλοαρέσει. Ναι. Κάνει πολύ ωραίο στη γειτονιά μου τώρα. Βγάζει το μαγέρικο. Βγάζει λευκό ταραμά. Λευκό. Λευκό. Τι πολύ ωραίο. Απαλό. Τον άλλο τον αμάν, θα χτυπήσω και ντολμαδάκια από το πιπερόν. Oh. Ονειρικά ντολμαδάκια. Μπορεί να φάω 50, φίλε. Για πλάκα. Λάχανο ντολμάδες δεν μ' αρέσουν. Με τι απάνω, ήρθε την κάπρα του Βαθυλάκου. Τι βάζεις πάνω έλα, στα ντολμαδάκια. Έλα, 782. Πώς θα τρώσω ντολμαδάκια. Πολύ ωραία είναι οι λάχανο ντολμάδες. Όχι λάχανο ντολμάδες.
Λέει για ντολμαδάκια. Μην πει τίποτα εσύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ σκέτα, να σου πω την αλήθεια. Μην μου βάλει κυμπάκια τέτοια μέσα. Όχι, μιλάμε με νωρί, ναι. Και αυγολέμονο θα ήθελα. Σαν ντολμαδάκια. Ναι. Μιλάμε μέγα βλάξ. Μιλάμε για μέγα βλάξ. Γιατί είναι καλά, ρε, εσύ, μου έτσι μ' αρέσουν, ρε φίλε. Έτσι μ' αρέσουν, ρε φίλε. Έτσι μ' αρέσουν. Μου έχουν ζητήσει. Δεν έχω κάνει παοξίδε. Θα βάλει γιαούρτι πάνω. Όταν λέει πάει να μιλήσει για φαγητό, κλείνει. Άντε ρε χαμένε τώρα από εδώ πέρα. Α, είναι, ρε, τώρα. Στα ντολμαδάκια πάνω βάζει γιαούρτι. Γιαούρτι, δεν θέλω γιαούρτι. Γιαούρτι. Ή πρόβιο ή κατσικίσιο. Κατσικίσιο μάθε να τρώ. Μάθε να τρώ. Σήμερα γιατί κινδυνεύει ο Ηρακλής με αφαίρεση 3 βαθμών. Γιατί. Αλήθεια. Γιατί. Να πω κάτι. Με κάτι με τα οικονομικά. Επειδή. Έλα, βάλε φίλο λίγο. Με ακούγες. Επειδή χθες το ματζούκι το καημένο πάλι αυτό θα την πλήρωνε. Power φίλο να φάω χθες. Εδώ που τρώω στο lunchbox. Α, ναι, ωραία. Και, ναι. Και είναι τέσσερις. Καλημέρα στα παιδιά. Τέσσερις παίκτες του Ηρακλή. Α! Δύο φορές έχω δει εγώ. Να σου πω ποιοι είναι. Να του πω. Τους α, όχι, εντάξει. Και λέω εγώ, ρε παιδιά, λέω, προσέχετε τι λέτε, λέω. Την άλλη φορά λέω, άμα αυτά που λέτε, λέω, θα σας πάρει ο εισαγγελέας. Κατευθείαν. Οι δικοί σου σκεφτήκανε. Στημένα μάτς. Ότι τα στείναν οι παίχτες σας. Τα κάνανε. Παίρναν το ματζιού και το λέγανε. Ποιοι παίχτες είναι που στείνουν τα μάτς. Λέει, είπε ο Τσαλτίδης ότι στείλουν τα μάτς. Είπε ο εισαγγελέας. Περίμενε, εσύ το είπες αυτό στους παίκτες. Στον αέρα, παιδιά. Α, στον αέρα. Παιδιά, μην τα λέτε αυτά. Τα ακούει ο κόσμος όλος. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Αυτό που λέγανε λοιπόν ήταν ρίγα για την πινελίκια στο Ρόκα. Οι παίκτες του Ηρακλέως εκεί που τρώγανε. Δεν με βάζει, δεν με κάνει και είναι αυτό. Και είναι... Ό,τι κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Καθόταν πάνω, όχι κάτω πάνω. Ό,τι κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και ο άλλος φίλε. Ένας ξένος και δύο Έλληνες. Και τρεις Έλληνες. Τρεις Έλληνες. Άκου λίγο τώρα. Άκου λίγο τώρα. Και δεν βρίζαν όλοι. Δύο από τους τέσσερις. Ο ένας υπερασπιζόταν τον προπονητή. Δύο Έλληνες δηλαδή. Συνηθισμένη κουβέντα. Άκου λίγο. Συνηθισμένη κουβέντα μεταξύ ποδοσφαιριστών, ρε παιδί μου. Με πινελίκια στον προπονητή όταν η ομάδα πάει καλά. Και ο Ηρακλειδέας, φίλε, το συνδύασε, που είπα εγώ εισαγγελέα, με στημένα και τέτοια. Δηλαδή είναι έτοιμος. Ναι. Όχι μόνο ο Ηρακλειδέας, ο Έλληνας. Είναι έτοιμος εκεί να πάει το μυαλό του. Άκου λοιπόν τώρα. Ο Κουέστα. Να το ξεκαθαρίσουμε απλά. Συχνά πυκνά το παιδί. Ναι. Πάει και τρώει το πιπερόν. Πιπερόν, γιατί αυτοί τρώγανε στην καμένη γωνιά. Δεν τρώγανε. Α, παλιά ήταν αυτά. Στο πιπερόν. Πάει, δεν κάνω πλάκα. Τη βδομάδα δύο φορές γίνει ο Κουέστα. Είπε διάφορα. Έλεγε διάφορα το παιδί. Έτσι. Έλεγε διάφορα. Δεν κάτσε. Αυτό εδώ. Σε τι γλώσσα τα έλεγε ο. Θα το έκανε. Θα το έκανε ποτέ. Σε τι γλώσσα τα έκανε ο Κουέστα. Για τον Άρη, πες το. Ότι τρώγαν τέσσερις παίκτες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ή το άλλο. Ερχόσουν εσύ και έλεγε. Εσύ πήγα σε μια ταβέρνα χθες και ήταν τέσσερις παίκτες του Άρη. Και βρίζανε τον τάδε. Τον έναν, τον άλλον. Πες μου, τι έχεις να ακούσεις εσύ σήμερα. Ω, σύγκρι γιατί δηλαδή ήρθε, ήρθε σαρακοστιάτικα να μας προκαλέσει. Προκαλείς. Στο λέω προκαλείς. Τσαλτίδι προκαλείς. Γι' αυτό θα. Του τρώω ντολμαδάκια. Τι είναι αυτό, δεν βλέπω καλά. Να το δω, Χρήστο, να δε. Τους έβαλε φωτογραφία. Έβαλε φωτογραφία. Γιατί ο κύριο Χρυσάνδρου σου λέει πάντα έχει στοιχεία. Κάτσε, λέω, δεν είπα ότι λες ψέματα. Δεν είπε ότι λες σου είπα εγώ. Μα είναι βλάκα. Λέει γιατί το αναφέρεις. Να σου πω, βρήκα και ποια είναι η αναλογία. Ανέρεσε το. Ποιο. Το βλάκα. Τι είπα. Δεν είπα βλάκα. Δεν καταλαβαίνω τι είπα. Ναι. Καταλαβαίνω τι είπα. Εγώ δεν είπα ότι λες ψέματα. Μπαίνεις και το. Θα το κάνεις αυτό για τον Άρη. Όχι. Ωραία. Πόλεμος. Τι είναι η λυκοφιλία σας. Πέφτουν κιόλας. Πού να ανεβαίνανε. Τι θα κάνεις. Τι είπαμε. Θα τους έβαζες τα τέτοια. Είπαμε, ρε, φιλιά, τους παρακόλουθες στο στόμα τους έβαζες. Ένα στιγμιότυπο είπε. Ένα στιγμιότυπο είπαμε. Θα μεταφέρω κι εγώ στιγμιότυπα από εδώ και πέρα. Σαν αυτό. Αυτό. Σε αυτό που έκανε σήμερα το πρωί, ειλικρινά, τώρα αυτό. Πραγματικά με φρυδιάζεις. Γιατί δεν σε έχω για άνθρωπο που χτυπάει κάτω από τη ζώνη. Αυτό, με εξαίρεση εμένα. Δηλαδή αυτό. Απορρόφησα εγώ την τέτοια. Του κραδασμού. Πού είναι κάτω από τη ζώνη. Ναι. Ρε φίλε, ξεκουμπώσου λίγο. Ξεκουμπώσω όπου δεν θέλω, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Νιώθω ότι φεύγει. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Φεύγω, εδώ είμαι. Μην στεναχωριέσαι. Δεν κάνει πάρτι εσύ. Μην στεναχωριέσαι. Αδικούμε πολλή ώρα τον 887 γιατί όλο και όλο 2-3 μηνύματα έχουμε. Το μυαλό του εκείνη στη Λίβερπουλάρα την τεράστια όμως. Ο 887 λέει. Καλημέρα σας. Είπαμε. Τρεις φορές το είπα. Θα το πω ξανά. Καλημέρα σας, φίλε μου Μάρια. Χθες δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας ακούσω. Ελπίζω τα γατάκια με την στρουθοκάμιλο για σήμα. Ωραίο. Να προσέχεις τι λες. Να υποβλήθηκαν. Να υποκλήθηκαν στη μεγάλη ομάδα του νησιού. Έτσι. Δεν έπαιζε Λίβερπουλ. Τα γατάκια με την στρουθοκάμιλο για σήμα να υποβλήθηκαν στη μεγάλη ομάδα του νησιού. Προφανώς θέλει να πει υποκλήθηκαν.
Ναι, το είπα, υποκλήθηκα. Ναι, προφανέ. Να είσαι καλά, 8-8-7. Έγινε χαμάσαι. Χθε έχασε. Έγινε σοου. Και αν θε, μπε και σήμερα και κάνει σχόλιο. Έγινε χαμό με τη φωτογραφία. Στο φεστιβάλ με στα μάτια με 10 άτομα. Με τη φωτογραφία μου, με φανέλα United, με τι δύο μπακέτε στο στόμα. Θέλω να καλημερίσω ιδιαίτερα τον φίλο που άμα τη λήξη τη εκπομπή, τον gentleman, έστειλε το εξή μήνυμα. Εδώ. Το αφιερώνω σε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Εδώ το στείλε. Το στείλε, το πέρασε στο Facebook του Λίμπερου, κάτω τη φωτογραφία μου. Όταν σας λέγαμε εμείς ότι ο Ασλαμάς είναι δηλωμένη νοσοκόμα, μας κράζατε. Δηλωμένη νοσοκόμα. Το υπόλοιπο δεν λέγεται, δεν είναι στον αέρα. Εντάξει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτά που λέγονται είναι σίγουρα για τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο. Ναι, είναι πολύτιμο. Στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε τι κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πού το βρίσκουμε αυτόν τον τύπο? Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο 2310, πανεύκολο, 2310-911-701 Τσαλτίδη. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα, μαζί, ενωμένοι, Χρήσανθος Τσαλτίδης, Μάριος Ασλαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα πάμε μαζί για την επόμενη μια μισή ώρα περίπου, μέχρι και τις 12, τη δεύτερη ώρα θα βγάλουμε γράμμες. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή του στο 54526. 50 τα δωράκια που δίνουμε σήμερα. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Άρη εναντίον Κολοσσού στο Παλέ Ντεσπορ. Μαζί μας έχουμε και την Dialog. Καλό θα είναι δηλαδή να μάθουν γερμανικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλείου, οι οποίοι μιλούσαν και τους άκουγε ο Τσαλτίδης στα γερμανικά και θα έχουν τύχη αν ψάχνουν δουλειά. Σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Τι προσφέρει Dialog στους 4 ποδοσφαιριστές του Ηρακλή? Τουλάχιστον 1100 ευρώ εισόδημα. Μπροστά σε αυτά που παίρνουν στο Ηρακλή φαίνεται. Τρομερό το ποσό. Επιπλέον προνόμια. Πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, όπως έχει και ο Ηρακλής. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Μπλέσει τον Ηρακλή, ρε φίλε, με τους χορηγούς. Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, παράδεκτη είστε. Απαρχιά οι δύο. Ο άλλος έφαγε πακέτο χθες. Ναι, λογικό είναι. Εντάξει. Το ματζούκι καθαρίσανε. Λογικό είναι, βέβαια. Βέβαια, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ο Ηρακλής δεν είναι πληρωμένη και δεν είναι πληρωμένη. Και είναι όλη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει. Του Παναθηναϊκού οι άνθρωποι ψάχνουν ένα ευρώ να βρούνε. Καλά παίξαμε τον ΠΑΟ. Εντάξει, τη δεύτερη, ναι. Έτσι, την τρίτη θα πω το Dialog και τους παίξεις του Παναθηναϊκού. Και πήραν τα εισιτήρια και τις πράξεις. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Λοιπόν, αδέρφια, ο Ηρακλής παίζει με τον Τέι, δεν παίζουμε. Πού παίζεται? Η Σπάρτη έρχεται νομίζω. Όχι, ο Αήτος Πάτων νομίζω. Κυριακή είστε? Και μετά πάμε στην. Ναι, Κυριακή. Πόσα μάτς μιλάω πλάκα-πλάκα? 10. Ούτε καν ξέρω, Παναγιώτη. Ιδέα πάλι. 11. Παραπάνω αποκλείται να έχει. Λοιπόν, αδέρφια, εδώ είμαστε. Μηδέν κίνηση σήμερα. Τίποτα, ναι. Μηδέν θέματα. Ξέρα, είναι αυτό που λέω εγώ. Αν δεν γεμίσει η λευκή κόλλα χαρτί, δεν έχει. Αλλά θα προσπαθήσω να βάλω ένα θεματάκι. Ποιο πήγες, δες, τι με αφορμή χθες? Μια ταινία που είδα χθες. Να πούμε τι δίνουμε, Παναγιώτη. Μην ξεχνάτε, παιδιά, δίνουμε 3 εισιτήρια για το Άρης Κολοσσός Ρόδου. Μιλάμε για καλαθόσφαιρα, έτσι. Αύριο 5 και 4 στο Nick Gallis Hall. 2 Παναγιώτη. 2 παλικάρι μου. 2. Και δίνουμε και 5 μονές προσκλήσεις για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, το οποίο τελειώνει την Κυριακή. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις Άρης ή Φεστιβάλ ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. 54526. Λέει τι γράφει το βάλεις. Λοιπόν, είδα χθες, Παναγιώτη, 3 ταινίες. Η μία είναι το «Συναντώντας τον Γκορμπατσόφ» του γερμανού σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζοκ. Θυμάσαι ποια χρονιά έγινε το Τσέρνομπιλ? Το 86. Είσαι γατόνι, ρε φίλε. Είστε γατόνι, μπράβο. Ναι. Απρίλιο του 86. Ναι. Πάνω στο Πάσχα μας ήταν. Πάνω στο Πάσχα. Μετά ήταν ο τελικός Δυναμό Κιέβου, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0. Δυναμό Κιέβου. Ατλέτικο Μαδρίτης. Που τους κάνανε κουτούς. Ναι. Το μάτς είναι για 6-0. Το μάτς είναι στη Λιόν. Υπάρχουν μόνο οι Σοβιετικοί. Ναι. Κανείς άλλος. Ναι. Κάτσε, συγγνώμη, τι είπες, η Ουκρανία, ναι, η Σοβιετική, ναι, τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση, ναι. Εντάξει, ωραία. Με Μπλαχίν. Που παρολίγο ο Χρήστος Δυρακόπουλος θα δημιουργούσε διπλωματικό επεισόδιο, ναι. Θα έκανε ρημαδιό όλη την Ευρώπη, γιατί ανέφερε η Σοβιετική, το κράτησαν κρυφό τις πρώτες, για 2 μέρες νομίζω, ή 1,5 μέρα. Τότε πληροφόρησε, άστα να πάνε. Ναι, άστο, για δέσιμο. Αναφέρεται σε αυτό, εννοείται κτλ. Λοιπόν, φίλε. Α, σου κάνω μια. Εσύ βέβαια. Πώς ήσουν τότε? Εγώ το 73, 86, 13. 13. Ναι. Εσύ 11. Ναι. Παιδιά, έχει ακουστεί και έχει γραφτεί κατά κόρον ότι όσοι ζούσανε
γενικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και ειδικά εμείς που ήμασταν πιο κοντά. Όχι τόσο με οι Βρετανοί, όχι τόσο με οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι. Εμείς που ήμασταν πιο κοντά. Έχουμε υποστεί τις συνέπειες της ραδιενέργειας από το Τσέρνομπιλ. Σας κάνω μια ερώτηση. Και στο Σωτήρι, και σε σένα, και στον Χρύσανθο, τώρα που θα έρθει. Έχεις κατάλαβες κάτι στη ζωή σου, την αλλαγή, την κατάλαβες σε κάτι? Πώς το καταλάβεις ρε Μάρια, δεν κάνεις εξετάσεις, χτύπα ξύλο. Και αυτό έρχεται, δεν έρχεται άμεσα, δεν είναι κάτι να σε κάψουνε. Λοιπόν. Αχ, τι θα μας πει τώρα. Θεούλη μου, κρατηθείτε παιδιά, γιατί παίρνει αυτό το ύφος το «εγώ ξέρω». Για πες μα ρε Τσέρνομάριε. Κάτσε, γιατί τώρα με εκνευρίζεις. Τι πήγα να πω, γιατί. Φαντάζομαι ότι έχεις καταλάβει κάτι στη ζωή σου. Ναι. Τι, δεν σου σηκώνεται. Και το συνειδητοποίησα πότε, ξέρεις. Προψές. Εψέ που είδα το ντοκιμαντέρ. Εδώ κατάλαβα. Άντε, πες μου. Φίλε, γιατί βγήκα. Γιατί μια ταινία αυτό είναι να βγεις, να σε προβληματίσει, να έτσι. Να σου δημιουργήσει ερωτηματικά. Όχι απαραίτητα να σου δώσει απαντήσεις. Να σου δημιουργήσει ερωτηματικά. Αν βέβαια δώσεις και απαντήσεις. Ό,τι καλύτερο. Τότε γιατί δεν φάγανε οι Ουκρανοί 3 από την Ατλέτικο και βάλανε. Πότε ξεκίνησα να χάνω τα μαλλιά μου. Είσαι πραγματικά. Δεν κάνω πλάκα. Είσαι θεοπάλαβο. Αμπουλάνς 166. Τώρα έχασα. Πάρτε τον. Πάρτε τον. Έχασα τον κύριο όγκο των μαλλιών μου. Ναι, πότε. Από τα τέλη του 86. Τέλη του 86. Στα τέλη του 86. Μήπως. Ένα αυτό. Μήπως ήταν αποκλεισμός από τον Ολυμπιακό στα ένα τελικά, αυτό. Αυτός, ναι. Και δύο. Από αρχές του 87. Ναι. Ξεκίνησα την πολύ πιο έντονη τι? Σεξουαλική δραστηριότητα. Από το 87. Ναι. Από το 87 πώς ήσουν, ρε Μαρία? Από αρχές 87. 23. Τότε πρώτο πήγες με κοπέλα. Το 86 έγινε το Τσέρνομπιλ. Ναι. Απρίλιο. Ναι. Ήταν Πάσχα ελληνικό. Ναι. Στο χωριό ήμασταν. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Στην Καρατζόβα ήμασταν. Ναι, 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 στο κοπί. Ναι. Και τον τελικό τον βλέπουμε, τον συγχωρεμένο τον μπαμπά μου. Ναι. Στο χωριό. Μπράβο. Και κάνουν καλαμπούρι οι Σοβιετικοί. Ναι. Σωτήρι, τον τελικό αυτόν έχεις δει? Δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά νομίζω δεν υπάρχει Ατλέτικο, τους έχει, τους έχει κάνει δυνάμο και Εύου, εμετό. Η Ατλέτικο δεν ήταν σαν τους Ζένιτς, βέβαια. Εμετό. Δεν ήταν σαν τους Ζένιτς, ήταν πολύ. Δεν έχει ζητήσει, ήταν ομαδάρα οι άλλοι, ρε. Ναι. Παίζαν μπαλάρα οι άλλοι. Ήταν. Δεν είναι θέμα Ατλέτικο. Είχαν Μπελάνο, αυτού του είχαν, τι θυμάσαι. Μπλαχίν. Μπλαχίν ήταν, ναι. Σίγουρα. Ποιοι άλλοι ήταν. Νομίζω Μπελάνο, άλλο τότε. Βασίλη Ράτ. Ράτ. Βασίλη Ράτ. Το 2, ναι. Ναι. Με το μαλλί το Playmobil. Όχι, καθόλου. Μαύρο. Μαλί Playmobil. Μαρκαδόρο, μαύρο. Μπράβο. Βασίλη Ράτς. Ράτς. Άστο, άστο, κουτούς. Ο Σεντρακόπουλος γελούσε. Ναι. Έχει, δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα οι Ισπανοί. Κουτούς. Και τι μπορεί να συνέβη από το 86 και μετά, δηλαδή. Έχεις πάει. Ενώ, είσαι φλάξ. Μιλάω για μετά το Τσέρνομπιλ. Ναι. Πήγες με δύο γυναίκες. Συνειδητοποιώ εψέ το βράδυ. Βγαίνω. 9 χρόνια. Βγαίνω και μάλιστα με είδε παιδί ακροατής, ναι. Και μου λέει: έχεις κάτι? Λέω: όχι τίποτα, όχι κάτι. Λέω: κάτι σκεφτόμουν. Φίλε, δεν κάνω πλάκα. Έχασα τον κύριο όγκο των μαλλιών μου. Αφού εγώ τον συγχρόνω, μια χαρά μαλάκι είχε. Βρε φίλε, αρέωσαν τρομακτικά. Είχες και. Πολύ με τον Bruce Willis, ξέρεις πότε. Όταν έξα χάρη και ο Bruce Willis. Ναι, όταν τα έπαιρνα εδώ σαν τέτοιο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δε, Παναγιώτη, δεν κάνω πλάκα. Έχασα τον κύριο όγκο των μαλλιών μου στα τέλη του 86. Mm. Ξεκίνησα να τα χάνω. Mm. Και το 87 άρχισε την. Και από αρχές 87. Άβλαν. Από αρχές 87. Είχα πιο έντονη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα. Α, σου πιο εύκολα δηλαδή ήταν. Αυτά. Μέσα σου. Ναι. Αυτά. Μέσα μου και έξω μου. Αυτά. Πώς είπα εγώ τα μισά στο. Και όλοι σκεφτόντουσαν άλλα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το ξαναλέω γιατί είναι και ο Μάριος Ηρακλής. Ναι. Μην τα κάψουμε τώρα τα παιδιά επειδή ήξερα να πίνει λήξη τον προπονητή. Έλα, μπορεί, και να σα πω κάτι. Κακώς το είπα κιόλας, φίλε, άμα είναι έτσι. Όχι, καλώς το είπες. Τι καλώς το είπα. Καλώς το είπες. Όχι, εντάξει. Άμα είναι, να σου πω κάτι, άμα είναι όλα να τα παίρνουμε και να σκεφτόμαστε άλλα και να σκεφτόμαστε ότι έγινε εκείνο, α, υπόθηκε και εκείνο κτλ. Να μιλάμε τίποτα. Κάναμε ένα χαβαλέ που είπε τέτοιο, που είπα ρίξα ένα πινελίκι στο ρόλο. Μην την πέφτετε στο Γιώργο το Ματζιούκι, δεν φταίει σε τίποτα. Και δεν ξέρω. Το Ματζιούκι τον μπλέξει τώρα, άστο τον Γιώργο. Άστο τον Γιώργο. Τον Γιώργο είναι ρεπόρτερ. Νομίζω, όχι, μήπως του πάρουν και που είναι. Όχι, ρε, φίλε. Τι σχέση έχει ο Γιώργος? Άστο, εγώ το είπα. Ναι, ναι. Γιώργος δεν έχει καμία σχέση. Ελάτε εδώ. Ναι, θέλω να πω, ρε, παιδί μου. Αν έρθουν εδώ σε σένα θα έρθουν. Όχι σε μένα. Δύσκολα. Γιατί τότε εγώ θα τους πω. Και... Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω και ποιοι είναι, ρε φίλε. Είναι, κατάλαβα το ένας ξένος και τρεις Έλληνες. Δεν κατάλαβα ποιοι είναι, ρε φίλε. Δεν τους ξέρω. Αλήθεια δεν τους ξέρω τους παίκτες τώρα. Κάποτε ξέραμε, ήταν σημείο αναφορά. Δεν τους ξέρω ποιοι είναι. Το έβαλε στον Ιρακλή. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίκτες. Παραμονή στον αγώνα με τη Σπάρτη με ποιον παίζουν. Ποιοι. Μπουρλότο, τελευταίο είναι παίκτη. Το έβαλε στον Ιρακλή.
Μη βρίζετε ρε το προπονητή ρε. Την τελευταία. Ρε μπούφι. Ηρακλειδέα να θυμάσαι την τελευταία φτιαριά από Αριανό την έφαγες. Ποια φτιαριά ρε φίλε. Ρε εσείς δημόσια δεν βρίζουν τον προπονητή. Φίλε, άντε εγώ. 30 άτομα τους ακούγανε ρε φίλε. Μήπως δεν του τα έχουν πει του Ρόκα. Εμένα όταν με είχαν δει πρέπει να. Γιατί αν μιλάμε για τους ίδιους. Καλά, παιδιά, δεν είναι απαραίτητο. Πρέπει ο ένας να με ήξερε και από την τηλεόραση, φατσικά κτλ. Δεν είναι απαραίτητο την ίδια. Επειδή είδες εσύ δύο παίκτες του Ηρακλή, είδα και εγώ δύο παίκτες του Ηρακλή και έχω δει και του Πάοκ. Σταμάτησα να επικεντρωνόταν στο τι τρώγανε, φίλε. Η του Πάοκ ήταν έτσι. Η του Πάοκ ήταν. Έχω δει και του Πάοκ. Ήταν έτσι του Πάοκ. Τρώγανε. Κοιτούσαν δεξιά-αριστερά, δεν μιλούσαν καθόλου. Του Άρη δεν είδα. Σοβιετία. Την μέρα που του είδα τελευταία φορά. Θυμάμαι τι έφαγα εγώ. Ποιους. Θέλω να με παραδεχθεί ο Σωτήρης. Ποιους. Τι έφαγα Σωτήρη, ξέρεις. Αγκινάρες. Τόπ, έχει περίπου 1,5 μήνα. Έκατσε στο λάδι. Γιατί... είναι οι ίδιοι ρε φίλε. Θα μπεις, ναι, δεν ξέρουμε, δεν το ξέρουμε και αυτό, ναι. Παστίτσιο. Τι πήρα και έφαγα. Ήμουν λίγο χάλια, ναι. Εδώ στο lunchbox. Α, χάλια. Εδώ, λέω το σουφού, εδώ. Λέω το σουφού, γωνία με το κανείς. Εκπλεκτικό. Γιουβαραλάκι. Τι πήρα. Μόνο ένα πράγμα, σκέτο, τίποτα άλλο. Κανελόνια. Όχι. Αν τα κάνω κάτι τέτοιο, δεν σου έλεγα. Εντάξει. Όχι. Φακές. Πουρέ σκέτο. Τι πουρέ σκέτο. Τόσο πουρέ σκέτο. Όπω φιλάλια. Φιλέλα. Τι έκανε. 2,5 ευρώ έδωσε μόνο. Όχι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πήρε και το κοστάκι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, όταν μην πω βλακεία, νομίζω 3,5. Πήγε και είπε πουρέ. Θέλω μόνο πουρέ. Μπορεί 2,5. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο παππούς. Ήμουν χάλια. Σκέτο πουρέ. Ήμουν χάλια. Ούτε μια φρυγανίτσα κάτι. Καταρχάς, όποιος τρώει πουρέ με ψωμί, για να μην το κουράζουμε. Ναι. Μου είχε πει κάποτε ένας σοφός γέροντας. Αν δεις στην Ιταλία άνθρωπο να τρώει. Ένας συνομιλικός. Ναι. Αν δεις στην Ιταλία άνθρωπο να τρώει. Τι. Ποπ, το επιθετικό το φάρου. Πίτσα με φέτα. Πάπα τα συγχαίρουμε. Αν δεις στην Ιταλία άνθρωπο να τρώει. Ζυμαρικά με ψωμί ή στη Γερμανία άνθρωπο να τρώει πατάτες με ψωμί είναι Έλληνες. Πολύ σοφό. Πατάτες με ψωμί. Ποιο, όποιος τρώει ψωμί με πατάτες είναι βλάκας. Ναι, μπράβο Μάρια. Ή μακαρόνια με ψωμί είναι αρχίβλακας. Το σοβαρεύει πολύ ο 130, βέβαια έχει δίκιο. Έτσι. Ο 887 λέει, φίλε Παναγιώτη, την Τετάρτη που θα έχει βαβαρικό λουκάνικο για δείπνο, θα επικεντρωθείτε στην Premier League. Άλλωστε και ο ΠΑΟΚ γι' αυτό έχασε από την Πατέ. Σωστά. 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 887. Mm. Το Αριανάκι είναι. Είναι Άρης και United προφανώς. Τι πρώην η προπαγάνδα είναι αυτό που βλέπουμε. Πάνω. Ο 130. Βάλε κάτι άλλο. Αντί να δείξει Άρης ΑΕΚ. Δείχνει αυτή τη σούπα. Τι να κάνεις. Α, είναι η Αθηνά. Αν δεν κάνω λάθος. Μήπως αδικούμε κάποιον ακροατή. Νομίζω ότι είναι η Αθηνά πάντως. Γιατί θυμάμαι και τα ψηφία το πρώτο. Λέει. Οι επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ βγαίνουν τώρα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να έχει χάσει τουλάχιστον ένα άτομο από καρκίνο. Άρχισαν να γεννιούνται παιδιά με. COVID. Εκεί πέρα κόβεται τα Αθηνά στη λάθη στη συνέχεια. Έτσι. Εγώ δεν κάνω πλάκα Αθηνά. Βγαίνω εψέ από το Ολύμπιον και συνειδητοποιώ ότι το θυμήθηκα, έχασα μεγάλο όγκο των μαλλιών μου ενώ ήμουν πάρα πάρα πολύ μικρό σε ηλικία. Τσαρλί Νίκολας. Στα τέλη του 86. Δεν κάνω πλάκα. Δεν είναι πλάκα αυτό. Έτσι. Και από αρχές 87 είχα πιο έντονη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα. Έγινε εκεί. Εντάξει, το καταλάβαμε. Έγινε εκεί στο πύργο. Να σημειώσω. Δεν ήταν ο Περόνε, δεν ήταν ο Κλέιτον, δεν ήταν ο Γιαννίτσης. Αυτούς τους ξέρω. Σχεδόν θα τους πει τώρα. Έχει τελειώσει η εκπομπή. Σου στείλανε μήνυμα. Όχι, ρε φίλε. Για να μην είναι εδώ. Δεν ήταν αυτή η παιδιά, τους ξέρω αυτούς. Γιατί βγάζει μόνο αυτούς. Βγάλε κι άλλους τώρα. Δεν τους ξέρω τους άλλους. Ξέρω τον Κλέιτον. Το καταλαβαίνω. Ξέρω τον Περόνε. Το καταλαβαίνω. Ξέρω τον Γιαννίτση. Το καταλαβαίνω. Δεν ήταν ο Κασναφέρη. Ξέρω τον Κώστα. Ο Μενδρινός δεν ήτανε, και αυτόν ξέρω. Δεν υπάρχει Μενδρινός, έχει καιρό που έφυγε. Κατάλαβε η Ηρακλειδέα. Δεν υπάρχει Μενδρινός. Ποιον άλλο, ρε φίλε. Τον Αμπάρη ξέρω. Δεν ήτανε. Δεν ήταν ο Αμπάρης. Ποιου άλλου ξέρω, ρε φίλε. Πρέπει να ξέρει τον Παναγιωτούδη από τον Πάο. Όχι. Όχι, δεν το ξέρω. Σταμάτα, βρε, καθυστερημένε. Ποιον άλλο, ρε φίλε, ξέρω. Αυτούς ξέρω. Κουτρομάνο. Πανετολικό. Δεν ήταν μαύρος κανένας. Λέγε ονόματα. Κάτα δόντια. Ο ένας ήταν Ισπανόφωνος, φίλε πάντα. Ο ένας Ισπανόφωνος. Οι άλλοι δεν ξέρω. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Α! Και πρόσεξε. Ο Ισπανόφωνος δεν έβριζε τον Ρόκα. Έτρωγε φρικασέ. Ωραία. Σωτηρή.
Κλείδωσε λίγο ρε εκεί με τρόπο. Κλείδωσε να είμαστε ήσυχοι. Με τρόπο. Γιατί δεν έχει φίλε. Μπαλκόνι από εδώ. Γιατί ρε φίλε, σιγά σιγά η πρώτη τελευταία είναι που σαν πίνακα στον προπονητή. Είσαι ο πρώτο να μάθει. Κατάλαβες. Τι πράγμα είστε. Και να σου πω για κάτι και καλά τον κάνανε. Πέντε συνεχόμενε ζήτησε. Όχι, όχι, να βγει και ο Ηρακλήδα από μέσα. Δίκιο έχουνε. Ναι, αλλά τον στηρίζουν. Δεν τα λέτε εσείς! Τον στηρίζουν. Θα τα πούμε εμείς! Μόνο ο Μαζιούκης τα λέει! Έτσι ο κύριος. Να βγει ο Θωμάς ο Στόντον που επί 10-12 ημέρες, 14, υμνούσε Χωσέ Μανουέλ Ρόκα. Απλά πράγματα. Απλά πραγματάκια. Α, η συνέχεια του μηνύματος της Αθηνάς άρχισαν να γεννιούνται παιδιά με νευρολογικές παθήσεις. Όπως ο αυτισμός, δεπή κλπ. Ενώ ένα στα 800. Ήτανε πριν λίγα χρόνια, τώρα είναι 1 στα 80. Μπράβο, ρε. Αν αυτό ισχύει και είναι επίσημο, είναι πραγματικά εφιαλτική στατιστική. Ήτανε 1 στα 80 και τώρα είναι 1 στα 800. Ναι, δεν κάνω... Αθηνά. Ήτανε ένα... Ήτανε στα τώρα είναι στα... Ναι, συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ, καλά λες ο Τύρης, ναι. Ήτανε 1 στα 800 πριν από λίγα χρόνια... Τώρα είναι 1 στα 80. Πραγματικά εφιαλτική αναλογία. Πραγματικά εφιαλτική στατιστική. Δεν έχω ιδέα τι είναι το ΔΕΠΗ. Αν κάποιος γνωρίζει, μπορεί να είμαστε παιδιά. Προφανώς είναι αρκτικό λέξο, έτσι. Προφανώς είναι αρκτικό λέξο. Το ΔΕΠΗ τι είναι, ρε Τσάλ. Προφανώς είναι κάποιο ιατρικός όρος, Παναγιώτη. Πώς λέμε, ορειλά. Προφανώς είναι αρκτικό λέξο. Δεν είναι αυτή η ονομασία. Αν κάποιος το γνωρίζει, μας το μεταφέρει, μας το πει. Ναι. Μα άλλο, Αθηνά. Μην ανοίγουμε τώρα αυτή την κουβέντα, ναι. Παιδιά τώρα. Απλά οι επιπτώσεις στον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικές. Ναι. Σε μένα να είναι πολύ light. Ναι, δηλαδή να σου πω τι, χαίρομαι που έχασα τα μαλλιά μου. Ναι, και μετά έχει καβλίτσες. Προς Θεού. Έτσι, δεν συγκρίνω. Μάρε, μπορεί να μην τα χάσει αυτό. Μπορεί να τα χάσει για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τώρα τι αν κάνουμε, ανάλυση τώρα. Ο, ναι, μάτια μου. Τώρα του ήρθε. Μπορεί, όντως, μπορεί να είναι συγκυρία. Αλλά το θυμήθηκα ότι τα έχασα το μεγάλο όγκο των μαλλιών μου τέλη το 86. Πόσο χρόνο είσαι, Μάρια? 24. Τότε? 32. 51. 82. 22. Εκάσι. 22, ώρα. Εντάξει. Ήσουν παρθένος μέχρι τα 21. Και στα 22. Σε πήρα από το χεράκι. Τώρα την έφερε. Γιατί περίμενα να πάω με 35. Ναι, να πει ναι, ρε φίλε, 35. Ναι, ναι. Στα 22, ρε φίλε, μου έφυγαν τα μισά μου μαλλιά. Το 84, 22. Σουδανάλα. Άρα είσαι γεννημένο το 62. Ανέβασε. Πρώτη φορά ακούω άντρα να ανεβάζει. Κάτι έχει εδώ. 62 και 22 πόσο κάνει ρε φίλε? 84. 22 δεν είπες? 84, μείον 22, 62. Μήνυμα λατρεμένου Παοκτσί. Και γυρίζει, κατάλαβα ότι είπε την κοινωνική του ηλικία. Όχι, πάνω σε αυτό είναι. 164. Καλημέρα. Απουσίαζα λόγω ίωσης, αλλά είμαι και πάλι εδώ. Περαστικά σιδερένιος αγόρι μου. Η επίπτωση Τσερνόμπιλ, Ασλαμά, φαίνονται καθημερινά στην σκέψη σου και σε αυτά που λες. Γεια σου, 164. Τώρα τον το έκανες. Το Τσερνόμπιλ πότε έγινε? Το 86. Απρίλιο 86. Εδώ είχαμε Πάσχα. Ναι. Μέσα στο Πάσχα. Ήταν ο τελικός Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Ναι, 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 ναι. Στο βιβλίο του ξέρεις το γράφει ο Τρακόπουλος. Ξέρεις πόσα μικρά Τσερνόμπιλ έχουν γίνει που δεν τα ξέρουμε. Καλά, προφα... Και, φαντά, πόσα, ναι. Και πόσο τρόπο ζωής μας καθημερινά και πόσο τρόπο ζωής μας καθημερινά με τα κινητά, με όλα αυτά. Καλά, είναι πολλαπλάσια πλέον. Μην κοιμάστε, παιδιά, δίπλα στο κινητό. Α, δίπλα κοιμάμαι, ωραία. Εγώ το έχω, να πω την αμαρτία μου. Στα 15 εκατοστά. Μάρια, το κινητό το οποίο έχεις, όχι ακτινοβολία δεν βγάζει. Μπορεί να σου βγάλει μαλλιά. Μπορεί να βγάζει και λιγότερα από αυτά τα μεγάλα που είναι με τα, τα, λάθος κάνεις. Με τα κυκλικά. Λάθος κάνεις. Πιο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Δεν είναι πιο επικίνδυνο. Από κοινό, από το πιο τα smartphone τα επικίνδυνα. Α, καλά, εντάξει. Εγώ και γι' αυτό τα ακούω χρόνια. Έλα, το βαρύναμε πολύ. Ούτε στο κινητό δεν είναι smart. Οι γυναίκες σήμερα, ρε Ασλαμά. Ούτε στο κινητό δεν είσαι smart. Γιατί να κάνω, φίλε. Lady in Red, βάλε. Ναι, καλά σου λέει. Α, θες Lady in Red. Γιατί όχι. Ωραία. Μετά το break. Ναι. Σε καμιά κυρία να πάρεις κανένα τριαντάφυλλο, ωραίο κάτι, να κάνεις ένα δωράκι, κάτι. Παρήγγυλα. Φρατζολάκια, τσουρεκάκια από τον Ζουνιάν, ναι. Μαρμελάδα με σταφίδα. Αυτό τι είναι? Τι λες να προτιμούσε, λουλούδια ή αυτό? Για πες μου εσύ. Σταφίδες βλέπεις, σταφίδες να σου πω ότι θα προτιμούσε. Λουλούδια, ένα ωραίο δείπνο. Μια έξοδο, ωραία, σε ένα μαγαζί, σε ένα θέατρο. Για δείπνο δεν με παίρνει. Πάμε παρακάτω. Υποψιάστηκα κάτι τέτοιο, 130, γι' αυτό δεν ήθελα να μιλήσω. Αλλά... Γιατί δεν σε παίρνει για δείπνο, αγόρι μου? Μόνο σου ζεις, Αθηνά. Αυτάρκης είσαι, λιτοδίαιτος είσαι, γιατί δεν σε παίρνει? Δεν έχεις δηλαδή 20 ευρώ να κεράσεις ένα δείπνο μια κοπέλα? Σωτήρη, δείπνο 20 ευρώ. Τι θα πάρεις, αφού στο...
Αφού στο best of ψητό θα την πας στο τέλος. Στο best of ψητό θα την πας. Θα την πεις πάρε ένα χάμπουργκερ, ένα μόνο όμως, μην πάρεις παραπάνω. Άσε τη τρώσε σε ένα. Τις πατάτες από μισές θα πεις. Ευτυχώς βάζει πολλές στο best of ψητό. Κάτσε, στην Πολύχνη δεν είναι το ψητό. Το best of ψητό είναι πίσω από τη Μονή Λαζαρίου. Δύο καλαμάκια, μία κοκακόλα. Θα πει τέτοιο. Από εκεί το Γιώργο να σα κάνει το άλλο. Πάνε Δευτέρα! Δευτέρα πάνε! Πάνε, πάνε Δευτέρα, περίμενε! Πάνε τη Δευτέρα! Πάνε Δευτέρα που είναι ένα συν ένα μπέρκερ! Σωτήρη, κλείστε τη μουσική! Έστειλε νωρίτερα, δεν ήταν εδώ πέρα μέσα ο Χρυσανθός. Ο 151, διάβασε τι έστειλε το πρωί-πρωί. Διάβασε το πρωί-πρωί. Αυτό είναι τσεκαρισμένο, το γαλάζιο. Καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη. Καλημέρα, άνθρωπος. Ελούδο η Ασπρόμαυρη λέει όλους. Ναι. Αυτό παραθαλάσσια και γεμάτη από θηλυκές γαζέλες Αξιούπολη Κιλκής. Και σε πείραξε που είπα το καλημέρα, καλησπέρα. Επανέρχεται με νέο μήνυμα 151. Από το 86 άρχισε να βγάζει η Αξιούπολη γαζέλες. Μου άρεσε. Σ' αγαπώ! Φιλιά, θέλω να γίνουμε φίλοι! Εκεί θα φάμε κάτι μπάπες, 151! Θέλω να γίνουμε φίλοι! Βγάζουν ωραίο γάλα και ωραίες φάρμες. Ευτυχώς έχω εκεί, είπαμε, Ελένη Λόκο και μας προστατεύει. Μην ανησυχείτε. Yeah. Μην ανησυχείτε. Κυρίες. Ελένη Λόκο. Το λόγο είναι επιθετό. Ελό. Το αρχικό. Ωραία, μην ξεχνάτε. Δύο εισιτήρια. Άρης Κολοσσός Ρόδου. Αύριο στο Παλέ 5 και 4. Και 5 μονές προσκλήσει το φεστιβάλ του Κιμαντέρα Θεσσαλονίκη. Εφέμ, για να ονοματεπώνει το Άρης Άρηση Φεστιβάλ και τα δύο αποστολή στο 54-526. Το 151 έχει πάρει την παράσταση, όχι απλά την έκλεψε και την έχει πάει στο σπίτι σου. Αυτό με την Αξιούπολη και τις γαζέλες, δηλαδή την έχει πάρει την παράσταση και την πήγε στο σπίτι σου κανονικά. Είναι από τις κλοπές του αιώνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Τρόικα, προπαραμονή της Καθαράς Δευτέρας. Φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εσάς όλο και ετοιμάζετε, όσοι έχετε πιτσιρίκια, κάνα χαρταετό, κάνα τέτοιο, να εκδράμετε κάπου. Στην Αθήνα κλασικά, στου Φιλοπάπου. Φιλοπάπου. Εσωτήρι. Φιλέ. Δεν πήγαινε ο Καραμαλής. Εκεί ο Κωνσταντίνος. Κάνει... Συνέχεια Φιλοπάπου. Ήθελα πολύ καιρό να σου το πω αυτό. Εκεί μας κάνει σκόνη η Αθήνα, είναι συνωμασίες των περιοχών. Ονομασίες λατρεύω. Εννοείται. Δεν υπάρχουν φίλοι. Εννοείται. Φιλοθέοι, ε. Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε Αθήνα. Ναι. Παγκράτη. Ποια ναι. Είπες πρώτη σωτήρη. Βάρκη. Α, πλάκα. Ναι. Πλάκα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Παγκράτη. Δουκής, Πλακεντίας, τρελαίνω μου κι εγώ, ναι. Πατήσια δεν σου βγάζει, φίλε, μια επαναστατικότητα. Τα Πατήσια. Ένας τώρα, ναι. Περίμενε. Τι είπες εσύ. Δουκής, Πλακεντίας. Τρελαίνομαι, ναι. Ναι, κι εγώ τρελαίνομαι, ναι. Ναι. Εκστασιασμός, ναι. Νικάει το sex anytime. Προτιμώ να είμαι στο μετρό και να ακούω συνέχεια, αυτό λέει και ο Σωτήρης. Και να ακούω. Επόμενη στάση, Δουκίσης Πλακεντίας. Παρά να κάνω σεξ. Ειλικρινά, ναι, ναι. Ενώ εδώ πέρα σε εμάς, ρε φίλε. Και τι. Προσοχή στο κενό μεταξύ των σειρμών. Ναι, συγκλονιστικό. Τεράστιο ναι, μήνυμα, Θωμάς ναι. Τόντων. Χρόνια πολλά στη μοναδική θηλυκού γένους που μας γοητεύει με τις καμπύλες της. Τη Βαλβιδάτη, τη Δερμάτινη. Εννοεί την μπάλα, έτσι. Δεν το πιάσεις, Μάρι. Το νου σου άλλου το πιάσεις. Εσύ, έλεος, αν έδινε το Άρη. Θωμά, να είσαι καλά, παλικάρι. Να είσαι καλά, Θωμά. Να είσαι στον τάγκο καλά. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης Κολοσσός Ρόδου αύριο, Σάββατο, 5 και 4. Τι στο 5 και 4, ρε. Τι ώρα. Γι' αυτό μου στέλνουν μηνύματα, βρε, καθυστερημένα. Τι λέει, τι ώρα είναι. 5.30 ώρα είναι. Πες το ρε, άντε. 4 παρατέταρτο. Α, τόσο νωρίς. Φεύγεις κιόλας εκδρομή. Λοιπόν, 4 παρατέταρτο. Ρε, κινητή παραπληροφόρηση. Άρης Κολοσσός Ρόδου. Για σένα μου το στείλαν το μήνυμα. Και εγώ λέω, γιατί δεν έχει κανένα μήνυμα τόση ώρα, ρε. Κατάλαβες. Α, ναι, σωστά. Έκλαγε λάθος την ώρα. Να, δες τώρα τι έχει να γίνει. 4 παρατέταρτο. Άρης Κολοσσός Ρόδου. Να τα τρία πρώτα. Δες τώρα τι γίνεται. Στο Νικ Γκάλης Χολ. Και δίνουμε. 5 εισιτήρια για Ηρακλή Σπάρτη. Ηρακλή Σπάρτη παίξανε, ρε. Ναι. Ό,τι ώρα θέλετε. Ό,τι ώρα θέλετε, λάτε, ό,τι σας βολεύει. Οι 5 που θα κερδίσετε θα πάτε μαζί με τον Μάριο στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να γράψετε Ηρακλής. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Μάπες αποστολή στο 54526. Τι μάπες, μάπες. Έτσι λέω. Και 5 μονές προσκλήσεις για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Πηγαίνεις σε όποια ταινία θέλεις από σήμερα έως και την Κυριακή. Να σου κάτι κάνεις χαβαλέσει. Ο Ηρακλειδέας φίλε αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση αυτόν, είναι τρελαμένος. Φίλε, εσύ μπήκες εδώ μέσα και μίλησες για τέσσερις φορές που τρώγαν φρικασέ και άκουγες τι λέγανε. Δεν τρώγαν φρικασέ. Η τελευταία αυτή αργιάρη, φίλε. Εγώ το είπα, τελείωσε. FM κενό, όνομα επώνυμο. Φίλε, έπρεπε ήδη αυτά που λέγανε είχαν 100% δίκιο να φύγει ο προπονητής.
Δίπλα γράφει Σάρις ή φεστιβάλ και τα δύο αποστολή στο 54-526. Σφαγή Πανιωνίου για να ευνοηθεί ο Ατρόμητος, δεν λέει τίποτα. Full friends. Ο Βάρτα παίζει την Κυριακή. Ότι μιντάει, όχι. Γελαστέ. Θα βάρει το τύπανο με το Ζε. Πόσοι ο Κουλούρης παίζει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Άμα ήταν όμως του Ολυμπιακού. Είπα, ο Βάρτα θα βγει εδώ πέρα. Θα το έκανε θέμα. Θα βαρέει το τύπανο με το Ζε. Αυτό θα κάνει ο Βάρτα. Νέο μήνυμα της Αθηνάς. Μας αποδίδει το. Τι σημαίνει το λεκτικό λέξο ΔΕΠΗ. Διάσπαση προσοχής. Κάνει λογοθεραπείες ο μικρός και το τι βλέπω στο κέντρο λογοθεραπείας δεν περιγράφεται. Είναι τρομερό. Τα περισσότερα παιδάκια έχουν θέματα. Αθηνά, εκεί κόβεται. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Έχω βρεθεί για λίγο σε κέντρο λογοθεραπείας και έχω για πολύ λίγο. Και αντί να ασχολείστε με το τι φάγανε οι παίκτες και αν βρίζαν τον προπονητή, ασχοληθείτε με το νέο κίνδυνο αφαίρεση βαθμών. Μείον τρεις λέει. Μάριε. Ορίστε. Πες μου, συγγνώμη, γιατί διάβασα. Γελάζε. Ορίστε. Πες μου, ρε αγόρι μου. Νέο κίνδυνο αφαίρεση βαθμών στον Ηρακλή. Το πρωί το. Αυτό, τώρα θα βγει ο Ηρακλήδες να τα πει αυτό με τους κοντούς που έχει πρόβλημα με τους κοντούς. Ναι. Το είπα, ρε παιδί μου, όταν μπήκες. Μπορείτε να τηλεφωνείτε έτσι. 2-31-087-38. Άργια δεν είπαμε ότι άνοιξαμε γραμμές. FM και ενώ το μήνυμα σα αποστολή στο 54-526. Δύο τρόποι επικοινωνία, δύο γραμμές περιμένουν. Γυναίκα, φέρε μου τις παντόφλες. Δεν σου φέρνω τίποτα σήμερα. Γιορτάζω. Ωραία. Φέρε τις παντόφλες και κάτι να με κεράσεις. Χρόνια πολλά σε όλες σας, Γιώργος Ιταλός. Αγόρι μου, σε λατρεύω, σε αγαπάω. Σωτηρή κατάλαβε. Δεν υπάρχει. Είσαι αλυταριό. Περιμένουν δύο φίλες. Οι δύο φίλοι δεν γνωρίζουμε. Η μία και μία και ένας. Καλημέρα. The electric is the problem, I think. The electric. Έλα, καλημέρα. Α, καλημέρα, αδερφέ. Νομίζω μιλάς. Ναι, όνομα και ομάδα, φίλε. Μηχανικός Λονδίνος, φίλε. Νάτος. Α, ο Βασίλης. Που μιλούσε με τον Νικολοβιάνο, ναι. Κώστας. Only Pauk, είπε, ναι. Ο Κώστας. Ναι. Γεια σου, Κώστα, αγόρι μου, φιλιά στο Λονδίνιουμ. Έχουμε πρόβλημα με τα ηλεκτρικά, δεν πειράζει. Α, μάλιστα. Γι' αυτό. Ο ηλεκτρολόγος που τι είναι, Πακιστανός, Ινδός, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, είναι Ιταλός. Α, Ιταλός. Έχω μια ερώτηση για τον Τσάλτ. Ορίστε. Μ' ακούς? Ναι, ακούει. Ναι, ακούει το βόδιρα, δεν λέει. Ναι. Άμα τον καρφώσω με το κέρατο εκεί που του αρέσει. Ρε, σε ρωτάει απάντηση. Τι σπάει Άρης για τον Έλληνα διαιτητή στο ντέρμπι ο Σουφουφού Άρης. Ποια είναι, τι είπες? Η θέση της σπάει Άρης. Η θέση της σπάει Άρης εκφράστηκε από την πρώτη φορά. Θέλουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Απαιτήσαμε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια και μας γράψανε στα φρύδια. Απαιτήσαμε, δεν είσαι εκπρόσωπος τύπου πλέον, να μην μπερδεύεσαι. Γιατί φωνάζει ο Σάρις, κάνει κουμάντο ο ΠΑΟΚ, Τι? Κάνει κουμάντο, λέτε, ο Ιβάν και τέτοια. Ποιοι τα λέτε, ποιοι τα λέτε, κάτσε, με το Χρήσανθο μιλάς τώρα. Ποιοι τα λέτε. Με το Χρήσανθο μιλάω. Ο Χρήσανθος λοιπόν έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές για τα συγκεκριμένα θέματα και έχει πει ότι ο Χαλίφης δεν είναι πλέον ένας. Ναι. Τι θέλω, να σου κάνω ανάλυση ποιες έψελ έχει ο καθένας. Είναι πολύ... Και γιατί κατεβαίνει η ΠΑΕ Άρης να πέσει? Τι λες, δε φίλε, τι θες να κάνει, να πέσω? Ναι. Ναι, ναι. Τι ναι. Να μην πέσεις. Τι? Να μην πέσεις. Τι να κάνω? Να μην πας να πέσεις. Τι λες, δε φίλε. Εσύ έτσι έκανες τόσα χρόνια. Ναι, εγώ στο κύπελο δεν κατέβαινα. Άσε στο κύπελο. Στο κύπελο που είχες χάσει εδώ μέσα και δεν είχες καμία επίπτωση. Άστο. Άστα αυτά! Με αυτά που έγιναν εγώ δεν κατέβηκα. Άσε! Και όπως έπρεπε εγώ δηλαδή, όταν μέσα σου Παπορίδης. Άκουσε με. Μη φωνάζει, Μιλάμε όμορφα και ωραία. Yeah, όμορφα και ωραία, λέμε, αλλά με λες να μην κατέβω. Και να σου πω και κάτι, ό,τι θέλω θα κάνω, ρε φίλα, με στήσει τι θα κάνουμε. Όχι, δεν σου πω τι θα κάνεις, αλλά συνέχεια φωνάζεις. Καλά κάνω. Θα ακούνε πόσος κόσμος, έτσι. Εκατομμύρια. Δεν σημαίνει κάτι. Πώς δεν σημαίνει? Να φωνάζεις, άντρε. Σημαίνει ότι έχω μικρόφωνο. Εσύ φωνάζεις χωρίς λόγο καμιά. Εσύ λες χωρίς λόγο. Εσύ φωνάζεις. Εγώ λέω με λόγο. Αυτό φωνάζει. Καταρχήν, κάτσε να καταλάβω. Πώς γίνεται να φωνάζω χωρίς λόγο? Αφού ακούς, υπάρχει λόγος. Άντε καλά. Εντάξει. Ωραία, Κώστα, έγινε παλικάρι μου. Καταλήξαμε στο ποιο φωνάζετε και οι δύο. Πάμε επόμενη, περιμένουν τέσσερις. Συγγνώμη, γίνεται να με ακούς να φωνάζω αν δεν υπάρχει ο λόγος που ακούς. Μην πέσουν γραμμές, πάμε, γίνεται χαμός. Πάμε γραμμές, τέτοια μέρα έχουμε γραμμές. Μπράβο, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί τι έχει μέρα, ρε φίλε? Παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άρης, Ηρακλής Σπάρτα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, φίλε, δυνάμωσε λίγο, δεν ακούω. Έλα, μ' ακούς. Όχι, με τον Ζόρις ακούμε, όχι. Στόντον. Να, με κατάλαβε ο Παναγιώτης. Ακούγεσαι τέρμα στο βάθος, Παναγιώτη. Πάρε αυτό. Ναι, πάμε. Μετά από το χάνω τα μαλλιά, είναι και το χάνω την ακοή.
Μίλα ρε αγόρι μου. Ακούμε, ακούμε. Τώρα σ' ακούω εγώ. Τώρα ακούω εγώ. Ναι, σ' ακούω, πάμε. Αλλάξτε τα βίσματα. Για Ρόκα, επειδή εγώ είμαι λίγο παιδί της άμυνας, αυτά που είπα ήταν γιατί είδα κάποια πράγματα στην άμυνα. Αλλά στο κομμάτι το επιθετικό, όχι, να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άλλος προπονητής στη Β' Εθνική να έχει κάνει τόσες συνεχόμενες γκέλες και να μην έχει φυγεί? Αυτό ισχύει. Παιδιά, είναι εντάξει. Εγώ νομίζω ότι πλέον τον κρατάτε. Ξέρεις γιατί τον κρατάτε? Επειδή έγινε το περιστατικό με τον Θεοδωρίδη και τα λοιπά και σου λέει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά μην τελειώσει και είμαστε στη Γάμα. Μην είσαι στη Δέλτα, πρόσεχε. Εκεί αυτό που λέω. Γιατί αν δεν κερδίσει τη Σπάρτη τώρα, πα για πιο κάτω. Εντάξει, ήθελα να σχολιάσω κάτι για τον Παναγιώτη. Ναι. Για το 86 που πέσανε τα μαλλιά του Μάριου. Ναι. Το 86 είχε κάνει double Liverpool, ναι, ναι. Τελικό με Everton. Το τρίτο στην Αγγλία. Το τώρα ήρθε καιρό να βγάλει λοιπόν. Το 86 είναι το 3. Θα πάρει ο Πάοκ και Liverpool πρωτάθλημα. Γιατί το double στην Αγγλία δεν ήταν ψωμοτήριο όπως τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολο. 61 τότε με 71. Έχει νομίζω έχει ένα υπρέστο στο Northend. Ένα η Άστον Βίλα. Έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι το 3-1 με την Everton ισοφαρίζει η Everton στο 90 και μπαίνουν οι παδί Everton μέσα στο γήπεδο. Το θυμάσαι? Όχι, εκείνο ήταν στο 89. Το 89 έγινε αυτό. Ναι, με το Stuart McCall. Με το, ναι, McCall. Το 3-2. Δύο γκολ. Έγινε, παιδιά. Που μπαίνει αλλαγή ο Σκοτσέζος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλό. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Κώστας Άρης United. Να, Κώστας Άρης United που λένε μου, πάμε, σε ακούω. Έχει ρούτερ, Μάρι, στο σπίτι. Ορίστε. Ρούτερ έχει στο σπίτι. Τι είναι? Δεν είναι φαγόσιμο, Μάρι. Ποιο είναι αυτό? Ο γείτονας. Ασύρματο ίντερνετ. Όχι. Και βούλα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ούτε ενσύρματο δεν έχει. Για ποιο λόγο? Και τα υπόλοιπα μαλλιά. Α, έχει γι' αυτό. Τρομερή ακτινοβολία. Ναι. Και το ασύρματο τηλέφωνο. Γι' αυτό ευτυχώς έχω τα μαλλιά μου. Εντάξει. Δεν είναι τα μαλλιά σου προφανώς. Θα μου φέρνει και τα φρύδια. Λόγω Τσερνόμπιλ. Και τα φρύδια, ναι. Να ζούμε την αλλαγή του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι σε λίγα χρόνια, 10-15 χρόνια, τα παιδιά μας θα μας λένε καλά, παίζατε χωρίς βάρα. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση, έτσι, μου δίνει αυτή την εντύπωση στο ποδόσφαιρο. Και είναι λίγο τρομακτικό ότι πρώτον ο επόπτης στο Άγιαξ Ρεάλ δεν είχε άποψη αν είναι πλάγιο ή out. Στο Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ακριβώς μπροστά. Στο Ρεάλ Άγιαξ, ναι. Ναι, στο Ρεάλ Άγιαξ. Ήταν ακριβώς μπροστά, το δείχνει και η κάμερα. Και το ότι δεν έχει άποψη μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και ο τέταρτος. Και ο τέταρτος. Ορίστε. Και ο τέταρτος. Μπροστά είναι. Και ο τέταρτος. Και όπως στο χέρι που έκανε ο αμυντικός της Παρί. Ο Κιμπεπέ, ναι. Ναι, που δεν είδε χέρι. Ναι. Ούτε ο επόπτης είδε χέρι. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να συμβαίνουν αυτές και να μην τις βλέπεις καν. Δεν είχε άποψη ότι ήταν. Αν οδηγάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, ναι, δεν... πάρ' τους τώρα το αντίπλωμα. Θα μπορούσε να πει, τους παίκτες, είναι χέρι αλλά είναι ακούσιο. Γιατί έχει, βλέπεις, συνονοούνται ας το πούμε. Δεν είδε καν χέρι ο άνθρωπος. Ξέρεις σε τι σημείο μπορεί να φτάσουν οι διαιτητές? Να μην θέλουν να πάρουν την ευθύνη. Ναι, έχεις δίκιο. Να μην θέλουν να πάρουν την ευθύνη. Ναι. Αλλά ήταν πεντακάθαρο. Ήταν πεντακάθαρο όμως. Δηλαδή, εντάξει, να μην θέλουν να πάρουν την ευθύνη. Αλλά ήταν πεντακάθαρο. Ούτε ο υπόπτης να πάρει την ευθύνη. Ούτε ο πλάγιος να πάρει την ευθύνη. Ούτε ο διαιτητής. Κάπου διάβασα ότι ήδη τα δύο χρόνια που λειτουργεί γεμάτο το VAR έχουμε περίπου ένα 15% αλλαγή των αποδόσεων. Έτσι, το τι θα έβγαινε το παιχνίδι με το τι βγήκε. Ναι, και ναι. Αυτό νομίζω θα έχει αυξητική. Εγώ πιστεύω. Των αποτελεσμάτων. Τον ναι, να ναι βέβαια, των αποτελεσμάτων. Ξέρετε τι σημείο μπορεί να φτάσει. Των πιθανών αποτελεσμάτων, έτσι. Ναι, το πιθανών ναι, αποτελεσμάτων. Ναι, γιατί ναι. Προχθές, ας το πούμε, καθόρισε το αποτέλεσμα. Δεν παιχνίδια. Το καθορίζει πάντα. Ναι. Ναι. Ξέρετε τι σημείο μπορεί να φτάσουμε. Ο διαιτητής δεν μπορεί κάποιο σημείο μετά από 20 χρόνια να είναι διακοσμητικό στοιχείο μέσα. Να μην παίρνει καμία απόφαση. Να μην παίρνει καμία απόφαση και να κοιτάει το VAR τι θα του πούνε από πάνω. Ξέρετε, Παναγιώτη, ότι μπορεί αυτό να μας ακούγεται λίγο περίεργο, λίγο να νιώθουμε αμήχανα, αλλά ίσως. Είναι για το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι. Ίσως σε βάθος χρόνου θα το δούμε. Ναι, αν είναι διακοσμητικός. Μπορεί να μην παίζει και καθόλου διαιτητής. Να είναι μια κάμερα και να βγάζει αποφάσεις. Ποια είναι η αλόκοτη αντίδραση στη φάση? Την έχω 35 φορές. Τίνος είναι η αντίδραση, αξίζει σχολιασμού. Στο χέρι του Κιμπεπέ. Κοίταξε, εμένα μου έκανε εντύπωση βέβαια. Εντάξει, είναι μικρό παιδί, ο Νταλό, που δεν διαβάζει ιδιαίτερα. Ο Νταλό. Ο Νταλό τι κάνει? Κάνει το σουτ. Κάνει το σουτ. Το βλέπει το χέρι. Ναι. Σηκώνει έντονα και λέει χέρι. Δεν ήταν έντονη η διαμαρτυρία του. Περίμενε. Όχι, το τόπο. Χρονό παιδί που δεν το πατάει ξέρει φρένο μετά. Κώστα, πατάει φρένο απότομα.
σαν να πείθεται ότι δεν είναι. Ναι, πείθεται, πείθεται. Μα δες το! Είναι η απειρία του παίχτη που δεν διαμαρτύρεται παραπάνω. Ναι. Ναι. Ο οποίος Νταλότ έκανε την προηγούμενη πριν καμιά δεκαριά μέρες δώρο στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε η Πορτογαλία ένα υπερσύγχρονο πούλμαν. Για να το μεταφέρει. Ναι. Ποια ξεκίνησε, θυμάσαι. Κάτι από Φι. Φιγκερένσε. Όχι, όχι τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Άστερ, άστο. Σαν να σου λέω τώρα όχι. Όχι, όχι τέτοια. Μα όχι, όχι. Ωραία. Έγινε Κώστα. Υπέροχη παρουσία. Υπέροχη παρουσία. Επόμενη γραμμή. Επόμενο. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Θεός, Γιώργος το Ρόντο, ο παδός του Ηρακλέου από το Ρόντο. Τερνόμπιλ FM εκεί, δεν είμαι ο παδός ρε Μαρία, γιατί βάζεις λόγια στο στόμα. Ο παδός της τέχνης. Είμαι ο παδός, δεν είμαι ο παδός ομάδος, είμαι ο παδός της τέχνης. Σας ακούω να μιλάτε εκεί για βάρ και για ποδόσφαιρα και είπα να επέμβω. Τώρα αυτές οι κανα... εγώ δεν έχω χωνεύσει ακόμα αυτά που έφαγα από την Τικνοπέμπτη και μου λέτε για ποδόσφαιρα και ιστορίες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία. Δεν είναι όμορφα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω τις... Είπε με γεροντάκι και εγώ έχω να πω τις προσωπικές μου εμπειρίες για το Τσερνόμπιλ. Ναι. Ναι, πες. Κοιτάξτε να δείτε το 86 όταν, πέσε, όταν έγινε το ατύχημα. Μας λέγανε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, στην ΕΡΤ, στις κρατικές τηλεοράσεις, να μην κυλιόμαστε κάτω και τα λοιπά, να μην ερχόμαστε σε επαφή με το πάτωμα. Μπράβο, το, ναι. Με το χώμα, εν πάση περιπτώσει. Χώμα, χορτάρι και τα λοιπά, ναι. Μπράβο, ναι. Εγώ επίτηδες το έκανα όμως, επειδή γενικότερα είμαι παιδί της αντιδράσεως και τα λοιπά. Έπαιζα, τότε είχε βγει το Ράμπο το 2, θυμάμαι. Είχαμε φτιάξει πιστόλια από ξύλο και πέτρες. Και κυλιόμασταν εκεί, κάναμε τους Ράμπου. Και κυλιόμουνε τύπες, δηλαδή κατάλαβες, ήταν μια αίσθηση περιπέτειας που βγάζαμε, ας πούμε. Μπράβο. Πέσαμε αυτοκαταστροφικά τότε και πιθανότατα θα λέγαμε ότι γενικότερα ίσως ήμουνα και εγώ ένα παιδί του Τσερνόμπιλ με δεδομένο, ας πούμε, ότι εγώ κυλιόμουν επίτηδες κάτω στα χορτάκια και στα χώματα. Θα ήθελα να πω, να παρακαλέσω λίγο τον κύριο τον ηχολήπτη και τα μικρόφωνα να χαμηλώσουν γιατί η εκπομπή δεν ακούγεται. Δηλαδή, αν δεν ακούσα από το τηλέφωνο ή μαγνητοσκοπημένη μέσα στο YouTube που βγάζει νόημα. Live, στο internet δεν ακούγεται παιδιά. Ακούγεται μια αχολαγωγία, ένα τριλτάρισμα του μικροφόνου. Μην φωνασκείτε. Αυτό το πράγμα που κάνετε είναι άσχημο, αντιαισθητικό και δεν ακούγεται. Μην φωνασκείτε όλοι μαζί, να φωνασκεί τουλάχιστον ένας-ένας. Αυτά είχα να πω, καλό βράδυ. Σε λατρεύει. Καλά να περάσετε, καλά κούλουμα, καλά κούλουμα. Να φάτε λίγο γιατί είμαστε πάνω χριστιανοί. Μόνο χαλβάδες, κουκιά και βρονόσφορο. Γεια σας. Καλό χαρταετό στο Ρόντο, να είσαι καλά αγόρι μου. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά. Καλώς τον Κυρικό. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα. Φαντάζομαι θα μας κάνει ένα flashback στα παιδικά του και εφηβικά χρόνια. Όχι, εγώ θα πω ότι... Εγώ θα πω ότι θύμα του Τσερνόμπιλ υπήρξε και η γυναίκα μου. Η οποία το 1992 προσεμπλήθη από καρκίνο του μαστού, τον πάλεψε στα 20 χρόνια. 20 χρόνια, βέβαια πάλι σχετικά νέα, 56 ετών απεβίωσε. Τι λες δε κύριε Κώστα, δεν το ήξερα αυτό ότι τόσο πει, νέα. Μας το έχει πει. Δεν το θυμάμαι πάνω γιατί μου. 36. Καλά τώρα όμως να σου πω τι, μην τα κάνουμε όλα Τσερνόμπιλ, μην τα αγάγουμε όλα εκεί. Όχι, αλλά τότε... Τα παραπέμπουμε όλα εκεί. Αλλά τότε οι γυναίκες κάναν μετά τα 40 μαστογραφίες. Ναι. Δεν κάναν μαστογραφίες για να μην πάρουν την ακτινοβολία. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό. Πάντως στάθηκε παλικάρι γιατί τον πάλεψε 20 χρόνια. Μάρι, είπες ότι είδες μια ταινία του Χέρτσοκ. Άλλες ποιες είδες, λες, είδες τρεις. Περίμενε. Τι φλάκας που είμαι. Σε σκεφτόμουν επί 2 ώρες. Είδα την ταινία αυτή του Χέρτσοκ με τον Κορμπατσόφ. Ναι. Και τι περνάει ο Κορμπατσόφ στον Τούκου. Ναι. Αυτό που είχες πει εσύ το πιο βασικό στην πολιτική του. Ότι τον παρέσυρε ο Ρίγκαν στις τρελές δαπάνες για έρευνες στο διάστημα, του πολέμου των άστρων. Και επέσπευσε, μπράβο, την διάλυση της ΕΣΔ. Αυτό ο Γκορμπατσόφ το περνάει λίγο στον Τούκου. Κάνει και μία μικρή αγιοποίηση ο Χέρτζοκ. Πέφτει λίγο στην παγίδα αυτή. Τον παρουσιάζει, ρε παιδί μου, ξέρει, τον κάνει ταινία για κάποιον. Λίγο τον πρέπει να έχεις μεγάλες αντιστάσεις για να μην τον αγιοποιήσεις. Ναι. Αλλά είναι ωραία ταινία, πολύ ωραία, να τη δεις. Ξέρεις. Είναι ο γερμανικός νεορεαλισμός της δεκαετίας του 70 που ήταν από το Herzog. Έχω την μία ταινία Αγκύρια, η μάση του Θεού με τον Κλάους Κίσκε. Ναι. Που έβγαλε μια ωραία κόρη την Ατάσια. Ποιος δεν αρρώστανε, πέθανα. Λοιπόν, Ναστάζια, καθόμουν να με κάνει ό,τι θέλει. Και οι άλλοι δύο ήταν ο Fassbender με τον Wim Wenders. Τεράστιος Fassbender. Λοιπόν, είδα το Ρώμα, Μαρία, δεν ενθουσιάστηκα.
Δεν ενθουσιάστηκες. Με φιλιάς. Του Κουαρών. Μάλιστα. Τρία γκολ έφαγε. Δεν ενθουσιάστηκες. Υπήρξε σκοπιμότητα για να, όχι, για να βάλουν τον τράμπο που ο Σπάει να κάνει το τείχος εκεί. Ναι. Ότι, λες ότι επηρέασε αυτό στα... Το τείχος περνάει μπάλα 3-1. Βεβαίως. Και βγήκε ο Σπάικλι και τον κατατρόπωσε γιατί άκουσα την ομιλία του. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε κύριε Κώστα Λατρεμένο. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Ο Σπάικλι πότε τον πήρε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Πού τον πήρε η Ρώμα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Είστε καλά. Α, ο Παοξής Ανωνέιμ. Ναι, καλά, καλά, αγόρι μου, πάω και άρχισα. Πάμε. Τρίμπαλος. Αυτός ο Ζήλ, να σηκωθούν να φύγουν έτσι όπως είναι, να πάρουν και τον Αμερικάνο πρόεδρο που έχουν και να σηκωθούν να φύγουν και να μας αφιάσουν στη γωνιά επιτέλους. Για την Άρσεναλ, λες. Τρία από τη Ρέμ φάγατε. Κακομοίρη, και έβρισε τη Λίβερπουλ χθες. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού πάω πάει καλά. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να κράξουμε. Συγγνώμη, Ρεν Άρσεναλ 3-1. Ναι. Αυτός ο Παπασταθόπουλος πάλι κόκκινη, τι γίνεται. Θα γίνει καλαμπούρι πάλι και μόνο. Θα γίνει καλαμπούρι. Πολύ με τη φωτιά πέρα. Τι κάνετε, παιδιά, για σινεμά μιλάτε. Όχι, για τα πάντα. Ορίστε, Μάρια. Μπορείς και εσύ να γίνεις προπονητής στην Εθνική. Αχ, αυτός ο Πάρκ, και λίγο συνταγές θα σας κάνει να δείτε. Ναι. Ωραία. Χρήστε, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Όταν ναι. θα κερδίσει μετά την νίκη του ΠΑΟΚ, ναι. πόσο θα δίνει ο άσος του Ολυμπιακού? 1-10. Ένα... Βέβαια, με το διαιτητή που μου έβαλε. Συγγνώμη, διαιτητής, θα σε φταίει. Ναι, ρε φίλε, συνήθως 9 στα 10 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τα χάνω λόγω διαιτησίας, ναι. Εσύ πες όχι. Παικτικά έτσι που σας βλέπω και τους δύο, ας πούμε, αν... Παικτικά όπως μας βλέπεις, είναι 70-30 επειδή παίζει το Καραϊσκάκης. Αν σήμερα παίζαμε στο Βικελίδης, δηλαδή ήταν το δεύτερο γύρο το παιχνίδι, θα σου έλεγα ότι είναι 60-40 άρες. Αυτό ο Ολυμπιακός είναι άθλιος τώρα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης δεν είναι άθλιος. Άθλιος δεν είναι. Είναι εξαιρετικός. Έλα ρε παιδιά τώρα. Εδώ με τον Απόλλωνα Αθηνών τους είδα και... Ποιον Απόλλωνα Αθηνών τώρα, τι συγκρίνεις? Εγώ τους είδα με την ΑΕΚ. Εντάξει, τι απαντή τώρα, δεν είναι καλός Ολυμπιακός? Άσε τώρα, και ποια ΑΕΚ τώρα. Ποια ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ, ποιος Ολυμπιακός. Άρα του χρόνου παίρνω πρωτάθλημα. Διεκδικώ με τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του χρόνου. Με τη λογική σου. Η κλήρωση είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. 12 παρα 10 ζωντανά θα συνδεθούμε, να είστε εδώ. Ωραία. Και επίσης. Η κλήρωση τι είναι. Η κλήρωση τι είναι. ΠΑΟΚ Τρίπολη είναι η. ΠΑΟΚ Τρίπολη, ΑΕΚ Λαμία είναι η κλήρωση. ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι και θα παρακαλάς. Θα χύνεις μαύρο δάκρυ να πάρω το κύπελλο. Κάνεις λάθος, φίλε, εγώ θα βγω τρίτος. Άντε στη χειρότερη, στη χειρότερη τέταρτος. Γιατί γελάς? Στη χειρότερη τέταρτος. Δεν μπορώ να βγω τέταρτος. Το Ανατρόμητο. Ναι ρε φίλε, τον έχω μέσα στο Βικελίδης. Και έχω 4 παιχνίδια στην έδρα μου. Με Όφη, Απόλλωνος, Σμύρνης, Ξάνθη, Ατρόμητο. Και πάω στον Παναθηναϊκό, στον Πανετολικό και στον Ολυμπιακό. Και ο Ατρόμητος παίζει στον ΠΑΟΚ, παίζει στον Ολυμπιακό, παίζει με την ΑΕΚ και παίζει στο Βικελίδης. Γιατί να μην τον περάσω. Ο μισός Ατρόμητος εννοείς παίζει στον ΠΑΟΚ. Γιατί είδαμε ποιους κατεβαίνουν και... άλλος Ατρόμητος θα χάσει. Υπέρ του Άρη είναι αυτό. Μα άμα ο Ατρόμητος χάσει από τον ΠΑΟΚ, πες ότι χάνω εγώ από τον Ολυμπιακό. Μετά δεν πάει στον Ολυμπιακό, θα κερδίσει. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε χάσει από τον Ατρόμητο να γίνει ιστορία. Καλά, εντάξει, με τον Ολυμπιακό μπορεί να πάρει αποτέλεσμα Ατρόμητο, γιατί θα έχει τους δικούς μου. Υπάρχει ο τρόπος. Χάσε εσύ από τον Ατρόμητο. Να κερδίσω εγώ στον Ολυμπιακό. Και όλοι και οι βολεμένοι. Όχι, λάθος. Χάσε εσύ από τον Ατρόμητο, να χάσω εγώ στον Ολυμπιακό, να δεις τι θα γίνει. Ωραία. Ωραία. Να πούμε χρόνια σήμερα γενέθλια του Άγγελου. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα στον Άγγελο Σιάτ. Ο οποίος έχει βάλει ιστορικό γκολ που μου αρέσει λάμα. Ναι, να τα πείτε ρε φίλε. Στη Βαρκελόνη. Με την Άρσεναλ. Α, στη Βαρκελόνη. Μπαρσελόνα πάω. Παλικάρι ο Άγγελος. Ναι. 6-1. Το 6-1. Βυθός. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης με 4 βουλάκια παίρνει τσιπουράκι και 2 με ζευδάκια. Αγνώστου στρατηγότη 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. Όλη η μαγεία και η βρισκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, όλα τα μεγάλα ψάρια. Θες να φας μεγάλο ψαράκι, έκπτωση 30%. Ευχαριστούμε τον Βυθό που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Άρσεναλ χάνει ευκαιρία στη Λεωφόρο. 0-2. Παναθηναϊκός Άρσεναλ 0-2. Χάνει ευκαιρία. Χάνει ευκαιρία στο 0-1 ο Άγγελος. Ναι. Πότε είναι παραθυνακοσάρσαμε. Σε χαρακτήρισε ύπνο. Πότε το παραθυνακοσάρσαμε. 82-83 είναι. 80 όχι. 80. Δεν είπα εγώ 80. Εγώ είπα 80. Α, εντάξει. Δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ. Χρονιά δεν θυμάμαι ακριβώς. Άρσεναλ.
Εντάξει. Τι... Ανιαρή. Ανιαρή. Περίμενε, μωρέ. Το 80 το παίρνει η Arsenal. Όχι. Το 80 το χάνει. Το κύπελο αυτοκτονεί. Αποκλείται η Juventus ημιτελικό και το χάνει από την Βαλένθια. Με τον γκολ του Μάριο Κέμπες. Ναι. Πρέπει να είναι 82-83. Ναι. Αυτό. 0-2 στη Λεωφόρο και χάνει ο Άγγελος μια ψηλο... Καλά, όχι τη σούπερ ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός Γιουβέντους έχει τότε 2-4, κάτι τέτοιο. Ναι. Κάτι και το 80-80. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, αδέρφια, πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Έτσι, οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Σας περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνούλα σας και μετά την επιστροφή μας. Μην ξεχνάς, 2 εισιτήρια, 4 παρατέταρτο αύριο στο Νικ Γκάλης Χολ, Άρης, Κολοσσός, Ρόδου. Και 5 μονές προσκλήσεις για το φεστιβάλ του Γεμαντέρα Θεσσαλονίκη. FM και ονοματεπώνυμο, δίπλα φεστιβάλ Άρης και τα δύο, αποστολή στο 54526. Οδεύουμε για, την τελευταία, για το τελευταίο 20 λεπτό της Τρόικας για αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί, να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι αργία. Έχεις ένα τεταρτάκι, εσύ φίλε του Άρη, να διεκδικήσεις εισιτήριο για τον αγώνα του Σαββάτου Άρης εναντίον Κολοσσού. 4 παρατέταρτο είναι αυτό το λιγάρι Μάρι, τι είπε ο Τσάλ. Ναι, 4 παρατέταρτο. Ωραία, ξέρει ο κόσμος. Γενικά για τους φίλους του μπάσκετ, έτσι. Εντάξει, απλά το Άρης το λέμε. Μπορεί να είσαι Παναθηναϊκός, θα είσαι μπάσκετ, θα είσαι Μέγας Αλέξανδρος. Το λέμε επειδή είναι γηπεδούχος ο Άρης και τα δίνει καλά Άρης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Άρης, αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε και προσκλήσεις, ναι, 5 μονές για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρες. Όποιος θέλει πηγαίνει από σήμερα και την Κυριακή. Καμιά 40 ταινίες είναι από σήμερα και την Κυριακή. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 με τη λέξη φεστιβάλ δίπλα. Ναι. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό, λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μόνη Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-22-20. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram και να δείτε το ψητοπολείο. Μπες στο ψητό. Κατάλαβες για σένα στο, το επεισόδιο του, κατάλαβες. Ναι, λέμε σε κρεμάκι και περιμένει. Α, δεν το μη χειρότερο. Εδώ είναι ρε φίλε. Εδώ, καλά σε εμάς το λες. Είχαμε δύο φορές, δεν θυμάσαι κάτω. Και είχαμε απεργία. Όταν κάναμε 6 με 9 και μας είπα, άδεσες, το είπα. Δεν ξεχάσω την πρώτη μέρα που κάναμε στο Λίμπερο. Α, πάλι εγώ σου είχα πει με τον Μπάτμαν. Ναι. Θυμάσαι, ναι, την πρώτη μέρα που κάναμε στο κάτω Βικτόριο στο Λίμπερο. Πώς κατεβήκαμε. 25 Αυγούστου του 9. Ναι. Θυμάσαι την νεροχέρι. Άμα είχε. Σωτηρή. Φίλε, Βάρκες. Το Μάνο είχαμε ηχοληψία. Μάνο, καλημέρα να ακούς. Βάρκες. Σωτήρη μου λέει ο ταξιδιτής, φίλε, σε αφήνω λίγο από εδώ, δεν προχωράω, θα πάρουμε λίγη ζημιά. Με το μηχανάκι με μένα ήρθες και το αφήσαμε στην Καλλιδοπούλου. Και πήραμε ταξί. Είχα πάρει και. Α, μπράβο! Και πήραμε ταξί μετά. Μπράβο. Και μας λέει. Ναι. Και μας λέει, μας άφησε πριν την Αριστοτέλους, νομίζω. Καμιά 800 μέτρα, λέει παιδιά, sorry, δεν πάω άλλο. Θα πάθω, λέει, ζημιά, ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα πολύ πράγμα αυτά και τα λοιπά. Νεροποντής. Ναι. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Περιμένουν ήδη 4. Γίνεται χαμός. Καλημέρα. Πάμε. Που λένε μου δεν υπάρχει. Σε θυμήθηκα όταν έκανε η ΑΕΚ 4-28 στο παλατάκι. Όχι, λέω τώρα θα είχε Παπαθεοδόρου αυτό. Ναι, του φταίει. Τι κάνατε, παιδιά, καλά είστε. Καλά που λένε μα, καλά. Δεν μου λες, κύριε διευθυντά προσωπικού, είσαι εκεί. Όπα, είναι έξω, υπάρχει σημαντική είδηση για τον Άρη. Και καλύτερα που δεν είναι μέσα, γιατί θα σε ξανάκοβε. Α, εγώ τον ήθελα. Κλείνω, θα ξαναπάρω μετά. Πάρε μετά, πάρε μετά, ναι, που λένε μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Το λάτι μου, θα το πάρω μετά. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σου, είμαι ο Άρης, ο DJ, ο φίλος Παπαδόπουλου. Είσαι Άρης. Ω, καλώς τον. Κάτσε, το λένε Άρη. Ναι. Άρης, DJ, ωραία, και είναι και Άρης. Φιλαράκι μου, Παπαδόπουλε, και να πάρω τηλέφωνο, αγαλάχτησα πολύ, να ξέρεις. Α, πώς δεν πήρες τόσο καιρό, δηλαδή, και πήρες σήμερα. Αγαλάχτησα από αυτό το ρασλαμά που είσαι εκεί δίπλα σου. Σ' αγαπάει, μου, ξέρεις. Ναι, ο Άγια. Πάοκ, τσίς, ναι, παιδί. Πάοκ, ωραίος. Πάμε ρε, Άρη, παλικάρι μου. Καταρχήν, τι DJ, τι παίζεις πιο πολύ, σε τι είδος είσαι κυρίως. Παίζω κομμάτια κάτω της Manchester United, παίζω. Αυτό παίζω. Μας έχεις πεθάνει. Δύο μέρες με τη Manchester και Manchester. Όχι, σήμερα δεν. Σήμερα τίποτα, 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 φίλε, τίποτα δεν είπα σήμερα. Χθες διάβαζε ποιήματα εκεί, ο διάβολος περνούσε τα. Χθες, εντάξει, αυτό. Χθες όλη η Ελλάδα μιλούσε γι' αυτό. Εγώ θα μιλάω για τον Ηρακλή, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Για τον Ηρακλή. Ποιον Ηρακλή, ρε μάγκα. Ποια Manchester United μας έχεις πεθάνει. Η Liverpool είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στο νησί. Ναι, ρε, σίγουρα το βλέπω, δεν το βλέπω, το ξέρω, ναι, ναι. Ξύπνα, παίρνει και ο Πάοκ πρωτάθλημα φέτος. Ξύπνα, εσύ ακόμη δεν πήρες. Άρη, τι σου λέει. Εγώ παντρεύω πέρα μαγκιά με το πρωτάθλημα. Ναι. Όποτε παίρνει ο Πάοκ πρωτάθλημα παντρεύεται. Παντρεύεσαι, αλήθεια λες. Ναι, ρε μαγκιά. Τώρα σε λίγο παντρεύεσαι. Σε λίγες, ας πούμε, στο επόμενο διάστημα, στο εγγύς μέλλον παντρεύεσαι. Ενά τώρα θα γίνει πρώτα το σουαρέ πριν το γάμο, μάμου σου του και μετά θα παντρευτώ. Αρχές καλοκαιριού, ας πούμε εκεί. Όχι, έχει υπερτερέτα, άλλος μετά εγώ.
Αύγουστο. Να πάω και λίγο στο κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Άρη, για να πει περιμένουν κι άλλοι και δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα, δεν μιλάμε έτσι επί προσωπικού, δηλαδή είναι λίγο, ναι. Ωραία. Παλικάρι μου, θες να πεις κάτι άλλο, Άρη μου. Χαιρετίσμα από το Φιλαράκι με τον Παναγιώτη. Να σε καλά. Αν παίζεις... Αν παίζεις μουσική όπως βγαίνεις εδώ στον αέρα, καταστράφηκαν. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Άρη, να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Ο Γιάννης Μάντσεστερ και δεν είμαι καλά. Σε λατρεύω. Είσαι αδερφός. MUFC. Πάμε, ρε Γιάννη. Λοιπόν, ο Χρήστος πού είναι? Είναι έξω, υπάρχει μια σημαντική της για τον Άρη. Πες του, σε παρακαλώ, είμαι πολύ σίγουρος για τα 4 παιχνίδια που έχει στο κλάδι της Μικελίδης. Ναι. Α, τον ακούς να είναι πολύ σίγουρος, αυτό θες να πεις? Πολύ σίγουρος είναι, να του φυτέψουν κανένα Σιδηρόπουλο πάλι που... Τσιμισκή. Εντάξει, έλα, δίπλωσες, εντάξει, καταλάβαμε. Ό,τι λοιπόν, να το διπλό, να το αυτό βρουλάκι. Τέτοια φυτέματα έχουμε δει πολλά. Ναι. Έλα, πάρε και τρίτο. Καλημέρα. Καλημέρα, πάρε... Γιάννη, να είσαι καλά. Πάρε και τρίτο για Πολυτεχνείου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Κύριος Βασίλης, οπαδός του Ηρακλέους. Καλημέρα, κύριε Βασίλη. Αγαπητέ μου, Μάρια, δεν ξέρω αν την ταινία την οποία είδες και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ναι. Ανέφερε ότι τον κύριο όγκο της επιβαρύνσεως το δέχτηκε η Βόρεια Ελλάδα. Συγγνώμη, για το... δεν ήταν ταινία για το Τσέρνομπιλ, ήταν για τον Γκορμπατσόφ. Ναι. Τι λες, πάλι επειδή, επειδή ανέφερε στο Τσέρνομπιλ. Ναι, απλά το ανέφερε και ο Γκορμπατσόφ. Και λέει, ήτανε, με κυνηγάει, με στοιχιώνει, ήταν στιγμή για όλους μας. Αυτούς δεν το στοιχιώνει, αυτοί έχουν την τέθα αερία. Ναι. Κυκλοφοράνε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Μπορείτε να τα δείτε τι έχει γίνει εκεί. Πώς την είπες, death area. Φυσικά. Η ζώνη του θανάτου, ναι. Δεν μπορείς να μπεις ούτε από αέρος. Ναι. Σωτό. Για να πάρει τον πάρη να συνεννοηθεί. Διότι το Κέσιον έχει μέσιμη περίοδο ζωής 26.000 έτη. Ποιο? Το Κέσιον. Το Κέσιον, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα ευρέθη ακόμη μια φορά προετοίμαστος λόγω κυβερνητικής αδράνειας. Λόγω του Πάσχα. Λόγω του Πάσχα, ναι. Επί 15 μέρες οι Έλληνες κυλιόταν στα λιβάδια διότι είχαμε το Πάσχα. Μπράβο, μπράβο. Δεχθήκαμε όλη την επιβάρηση διότι όταν γίνεται μια πυρηνική έκρηξη, πέραν του μανιτεριού που σηκώνεται πρώτα, έπειτα έχουμε το θερμοπλαστικό κύμα. Το οποίο ό,τι οξυγόνο υπάρχει στην περιοχή το καίει. Επειδή όμως είχαμε άνοιξη και επειδή νότια της Ουκρανίας τα στρώματα ήταν θερμά της ατμόσφαιρας, σηκώθηκαν ψηλά. Με αποτέλεσμα το άδειο πλέον περιβάλλον γύρω από το Τσέρνομπιλ από οξυγόνο δέχθηκε ρηπή αέρα για να το καταλάβει ο κόσμος που ήρθε από βόρεια. Ναι. Με αποτέλεσμα το νέφος θα κατέβει προς τα κάτω και να βρέξει Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Σάββατο στην Ελλάδα. Μπράβο. Τότε όταν κινητοποιήθηκε ο δικός μας ο Δημόκρητος και άρχισε να κάνουν μετρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά εδώ σε εμάς γύρω από τη Θεσσαλονίκη στη Μακεδονία, ή το πλέον αργά. Οι πρώτες τότε αναφορές μπορεί να ανατρέξουν στα περιοδικά από σοβαρότερους επιστήμονες του Δημοκρήτου, αλλά και του Ραψουανίκη και του Ζερεφού, ήταν ότι τα αποτελέσματα θα τα δεχθούμε μετά 25 χρόνια περίπου. Ναι. Με πρόβλημα στο μαστό, στο λεμφικό και στους αδένες μας. Άντε, ωραία. Και άρχισε τούτο να εξυφαίνεται. Απλά πρέπει ο άνθρωπος, διότι οι αντίδοτα υπάρχουν, να το προλάβεις. Και δεν μένει ο καθένας από εμάς ότι πώς είναι η αντοχή και η φυσιολογία του καθενός και να το δεχθεί αυτό. Πρέπει να είμαι θα προσεκτική, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, το Τσέρνομπιλ λειτουργεί ακόμη. Ναι, σωστό. Ωραία, κύριε Βασίλη, ωραία. Πραγματικά καθηλωτική, μία ακόμη καθηλωτική παρουσία. Ναι, επόμενη γραμμή και τελευταία, νομίζω. Τι είπες για τον Άρη, ρε φίλε, ότι εγώ ψάχνω για τον Άρη θέμα και τέτοια. Όχι, επειδή βγήκε ένας οικονομικός και λέει: θέλω να μιλήσει με εσένα. Και λέει: έχει ένα θέμα για τον Άρη. Και λέω: δεν είχα θέμα για τον Άρη. Μίλησε ότι είναι. Τι να πει ο Μάρης, σε προστατεύει. Ειδήσει για τον Άρη, λέω. Γιατί σου λέει για να αποφυσιάζει την εκπομπή του, τι σημαίνει. Γραμμή, καλημέρα. Εσύ νομίζετε με τον Άρη, εγώ ασχολούμαι. Έλα, ρε Ντικάπριο τώρα, τουρίστα. Σε 82 τελειώνει το κινητό σου. Ναι, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε, αν θες. Βασίλη Πολύχνη. Βασίλη Πολύχνη, παντός του ΠΑΟΚ, κλατρεμένος. Βασίλη, ακούμε. Μάρη, ενδιαφέρουσα η θεωρία σου για το αν πέσαν τρίχες κεφαλιού σου από το Τσέρνομπιλ. Και μπορούμε και εύκολα, άμα ισχύει. Ναι, το συνειδητοποίησα εψέ. Βγαίνοντας από την αίθουσα, θυμήθηκα ότι έχασα τον κύριο όγκο των μαλλιών μου στα τέλη του 86. Εύκολο είναι, Μάρη. Και από αρχές του 87 είχα πιο έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Απορώ και εγώ πώς το σκέφτηκα. Ναι. Μήπως είναι το χέρι του Μαραντόνα και άρχισα να πέφτουν σιγά σιγά. Μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση και να το διασταυρώσουμε άμα ισχύει. Το φίλο από τον Τορόντο που τυλιόταν στα χορτάρια, ναι. Το ρωτήσουμε αν του πέσανε τρίχες στα πόδια. Ο Γιώργος είναι λίγο. Ναι, τον έχεις δει, ε? Δεν τον έχω δει. Το λέω στο Βασίλη, τον έχεις το Τορόντο. Όχι, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Α, γιατί έχει έρθει μια-δυο φορές στη Μαρμίτα. Έχει τριβόταν στα χορτάρια που έκανε έρπη. Ναι. Του πέσανε και αυτού οι τρίχες στα πόδια. Ναι, ναι. Πώς είναι? Τε μορφή, άστα. Ναι. Και εδώ δεν έχει έρθει μια φορά, ρε, εσύ. Δεν τον έχω δει. Νομίζω και εδώ μια φορά, τέλος πάντων. Που ήσουν και εσύ, τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Ωραία, ρε Βασίλη, ωραία, παλικάρι μου. Πολύ καλό. Ωραία. Να σε καλά, Βασίλη! Να σε καλά, κόρη μου! Είναι δεύτερα γραμμή της εβδομάδος. Γιατί τελευταία. Καλή καθαρά Δευτέρα. Όταν βγάλουμε την κλήρωση θα γίνει. Αμέσως να την κοπανίσεις αμέσως. Με κόκκινα μπλουζάκια σήμερα. Χρήστα, θέλω να πω κάτι. Να πω κάτι. Ναι, φίλε μου, πες. Να κάνουν η επόμενη την κλήρωση. Η επόμενη θα να πάμε εμείς. Όταν είναι, όχι, όταν ξεκινήσει η κλήρωση θα μπουν μέσα και θα βγούμε. Θα κάνουμε on-air αλλαγή. Γιατί και σε βιάζει να φύγει. Έχει φάει 3 κιλά popcorn. Άλλες φορές ουρλιάζουν. Γραμμή, πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες, κύριε Διευθυντά Προσωπικού. Κλείστονα. Γιατί, κάτσε, για τον άνθρωπο, ρε, εσύ. Αυτή δεν ήθελε. Καλά, άνοιχτο. Αυτός πήρε πριν. Να ξαναπάρει. Έρεσε το παιδί τώρα, εντάξει, οκ, έρεσε. Είχε να βγει και καιρό. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Ήθελα λίγο να τον κάνω τέτοιο. Γιατί εσύ είχε τέτοιο του κάνεις. Τέσσερις να ξαναπάρει. Τέσσερις φορές τον έχεις κόψει. Γυμνάσια τον κάνεις. Κάθε φορά που θα βγαίνει, την πρώτη φορά που θα μιλάει και θα λέει Διευθυντά Προσωπικού, θα τον κόβω. Και μετά τον ξαναπαίρνουμε. Ξαναπάρε, ρε! Σε έχει διασύρει ο τέτοιος, ο Παπαθεοδόρου. Έχει ναι. Το νου σας. Καλημέρα. Καλό θέμα. Πολύ καλό θέμα. Ποιος είστε? Δεν μου λες, ρε. Ρε, κόψτονα. Γιατί βγαίνεις και λες. Κόψτονα. 30 υπέρ του Ολυμπιακού και δεν λες αρσενικά και μπαντελονάτα θα πάω στα αφεντικά μου να χάσω κάτω. Κόψτονα. Άστον. Μοίρεσαι το που λένε μου. Μοίρε το που λένε μου. Μοίρεσαι τον άνθρωπο. Άμα θες ξαναπάρε. Κάπου, ναι, ναι, αυτό θα κάνει. Τι δουλειά θα κάνει. Θα τον κόβεις εσύ κάθε 14 δευτερόλεπτα. Άμα θες ξαναπάρε. Θα ξαναβγεί όπως είναι τρεμογλός κι άλλος. Να σου πω τη φωνή έχω για το μάτσο αυτό. Τι, 4. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σαν φωνή, όχι επιθυμία. Μέχρι τώρα έχετε ξεφτυλιστεί με τον Άρη. Όλοι. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι, ναι, γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν μου λες. Καλημέρα. Ο Σάββας Παντελίδης έγινε καλός τώρα γιατί θέλατε να το διώξετε, ρε. Κόψτε τον! Απόστολο Τερζή! Ποιος είναι αυτός, εγώ μόνο τον Πασχάλη ξέρω, ρε! Τον Πασχάλη, είχαμε γεννήσει έναν Πασχάλη. Με ποιος θα έρθει να παίξει ο Ατρόμητος. Σε νοιάζει για τους παίκτες του Ατρόμητου, σε νοιάζει γιατί η Ξάνθη από εκεί έχει το Μουζενίδη, σε νοιάζουν τα Γιάννενα γιατί ανέβηκε το νερό στη λίμνη, τι σε νοιάζουν όλα αυτά, ρε! Κόψτε τον! Σαν άνοιξο. Έλα, καλημέρα. Αυτά είχα να πω, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Σε λατρεύουμε που λένε. Έτσι, με το μεγάλο Άρη θα ασχολείσαι. Με το μεγάλο Άρη θα ασχολείσαι. Παίζει πάω κατρόμητος. Πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Εσύ με τον Άρη ασχολείσαι. Σταυροπόδι είναι ρε αγόρι υποκλικό. Δεν είναι σταυροπόδι. Δεν είναι σταυροπόδι. Μεγάλος Άρης τον γαργάλισε. Τι γαργάλισε, σοπαλία. Κάτσε παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι 5-4, έτσι. Και ο Άρης είναι 7,5. Ναι. Λοιπόν, φώναξε λίγο το Στέργιο να έρθει. Έλα. Και ο Στέργιος να μπει. Λάβει κλήρωση. Κυπέλλου Ελλάδος. Ξεκινάει η κλήρωση. Ο Πάρης Ελεπίδης είναι εκεί πέρα για λογαριασμό του Λίμπερο. Στον δρόμο για τον Νταμπλ. Λοιπόν, για το φεστιβάλ στείλατε 3 άτομα, δίναμε 5, συνεπώς και οι 3 πηγαίνετε, έτσι. Δύο άτομα. Η Στελιάνα που κάθε μέρα στέλνει για ΠΑΟΚ. Κάτι πατάει λάθος. Όχι, ξέρεις τι κάνει, άκου. Έχει σώσει το μήνυμα σε ένα τέτοιο του ΠΑΟΚ και μετά στέλνει για τους διαγωνισμούς όλους και δεν βγάζει το ΠΑΟΚ. Μήνυμα του 164. Εμείς τι να κάνουμε όμως, πες σε λίγο έρχεται. Παραπέντε είναι. Μήνυμα του 164. Βαριέται. Την αλλαγή ορμονών. Πότε την κατάλαβες? Να βάλεις. Ωραία. Θα τη χάσουμε την κλήρωση, πες του. Ωραία. Πηγαίνετε λοιπόν εσείς οι τρεις κατευθείαν αποθήκη γάμα του λιμανιού. Έτσι. 5 δύναμη, 3 στείλατε. 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Okay. Άρη. 3 εισιτήρια. 2. Κερδίζουν οι 2 που στείλανε το τσαλακόνι από τη Μαριλής. Ωραία. Παιδιά, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Εμείς με το καλό τα λέμε την Τρίτη. Γιατί? Στενιά. Δευτέρα, δεν έρθεις.
Στελιάνα, ελπίζουμε να στείλει. Η και... Τρόικα έχει 10-12 τη Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώ κάθε μέρα ετόπετα. Ωραίο ήταν αυτό. Αυτό ήταν ωραίο. Ναι. Φιλιά πολλά. Για τσαλτήρι πολύ έξω. Κάθε φορά το ίδιο λες. Κάθε φορά λες. Για τσαλτήρι έξω.